Sunset Star, όσο τίποτα σε θέλω. Αυτό για όσους ψάχνουν το καλοκαιρινό έρωτα, να το βρούνε μέσα στο καλοκαίρι αυτό. Άντε, να το βρούμε. Άντε. Στα δικά μας ηλεύθερες που λένε. Άρα ένας το ψάχνει από τους πέντε μας. Ναι, ναι. Εσύ, Τζο, γιατί είναι Τζο. Δεν είναι κριτήριο, γιατί είναι να ψάχνει και το φθινοπορεινό έρωτα και τον ανοιξιάτικο και τον χριστουγεννιάτικο, τον πασχαλινό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, Breakfast at Star. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουνίου, των Αγίων 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτάζει και ο δικός μου Αποστόλης, ο αδερφούλης μου. Χαίρομαι να είναι καλά, γερός, τυχερός και ευτυχισμένος. Εσείς τι κάνετε? Εμείς καλά πάρα πολύ. Ζεσταθήκαμε χθες. Πολύ κουνούπι, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς τα δικά σας μέρη. Σε τρώνε. Αλλά πολύ. Σύντεζεν, παιδιά, πάνε. Έχουμε. Αλλά είναι ο σκύλος που μπαινοβγαίνει συνέχεια και μένει ανοιχτή η σίτα. Και πάνε και τσιπάνε πάντα στον αστράγαλο. Μήπως, ναι. Μήπως δεν είναι πολύ έξυπνη η σίτα σας? Δεν είναι. Καθόλου. Non-sponsor. Θα ανοιγοκλίνει μόνη της, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε μια υπέροχη παρέα, μια γεμάτη εκπομπή. Και σήμερα σας καλημερίζουμε. Σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Φτιάξτε καφεδάκι, ανοίξτε έτσι την ψυχή σας και βάλτε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να περάσουμε ωραία τρεις ώρες. Ποιοι είμαστε, παιδιά? Η Crazy Water News. Δείτε σε λίγο τον ερωτόκριτο να μιλάει για την μεγάλη απώλεια της ζωής του. Κάθε φορά ξαναζεί ο γιος μου, δηλαδή ο Μανώλης, κάθε φορά ξαναζεί και ξαναζεί και ξαναζεί. Δείτε μόνο στο Breakfast at Star τη Μέρη Βιτίναρος που θα έχει το ρόλο της Model Instructor κατά τη διάρκεια του bootcamp του νέου GNTM. Θέλω να δω κορίτσια που έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις 11 και 4 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις κάθε ζωδίου για τον μήνα Ιούλιο. Γιατί αύριο έχουμε πρωτομηνιά και αύριο μπαίνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Να μην ξέρουμε από σήμερα τι να περιμένουμε από τα ζώδια. Άση Μπίλιο, 11.30 μηνιαίες προβλέψεις. Μέχρι να πάμε στις προβλέψεις, βέβαια, πάμε στο πρωινό μας. Ας ελευθεριστούμε, Τζο μου. Από την Ελισάβετ Κυρίτση και σήμερα στο νούμερο 12, το πρωινό σου. Και θα μάθεις συνταραχτικά νέα και σήμερα Πέμπτη. Όπως ας πούμε ότι ο Γιώργος Αλκαίος περιγράφει στο Κόσμο Ράδιο την backstage πλευρά των MAT Awards που εμείς δεν είδαμε. Θυμάστε τι έγινε με τον Καβγά. Γιατί τελικά δεν έγινε το ντουέτο με την Έλενα Παπαρίζου. Σε άλλα νέα, οι άγριες μέλισσες μαζεύονται στο τραπέζι του Σασμού, στο τελευταίο επεισόδιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου, και λένε ανίποτες ιστορίες. Και ο Άρης Σερβετάλης μας συστήνει τηλεοπτικά την αγαπημένη του Έφη και περιγράφει τον τρόπο που γνωρίστηκαν. Όλα αυτά στο νούμερο 12. Introduction. Καλημέρα στο πρωινό παρεάκι. Το breakfast είναι έτοιμο και σερβίρεται ευθύς αμέσως. Τελικά η Δήμητρα Ματσούκα δεν είχε περάσει καλά με το γεγονός ότι το κάτι τρέχει με τους δίπλα είχε γίνει επιτυχιάρα. Στις αρχές ήταν δύσκολο να μπορέσω να κάνω αυτά που εγώ ήθελα, γιατί είχα ταυτιστεί με αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπήρχαν και δυσκολίες μετά από αυτό. Έμεινα 2 χρόνια σπίτι μου δηλαδή για να το αλλάξω. Και πολύ συχνά αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα, έτσι που είναι μια μικρή χώρα, λειτουργούν οι παρέες και καλά κάνουν και λειτουργούν οι παρέες. Απλά όταν δεν έχει τύχη να είσαι σε μια παρέα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Μάλιστα, κατάλαβα. Η Δήμητρα πώς και ξέφυγε από κάποια από τις παρέες, αλλά μπράβο τους που κρατήθηκε. Όχι, μπράβο. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην Ελένη. Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα τη καρδιά. Όσοι δεν το ξέρατε λοιπόν, τη βραδιά των ΜΑΤ παραλίγο να δείτε υπερντουέτο της Έλενας Παπαρίζου με τον Γιώργο Αλκαίο. Αλλά σας πρόλαβαν τα έκτροπα του Σνικ και του Λάι. Εγώ επειδή ήμασταν ουσιαστικά το τελευταίο act της βραδιάς μαζί με την Έλενα την Παπαρίζου, εγώ πήγα, τους είπα ότι θα πάω μετά τις 10. Δεν ήθελα όλο αυτό το πριν τα κόκκινα χαλιά. Με το που πήγα είδα την Έλενα στο διάδρομο όπου ήρθε κλαίγοντας. Γιώργο, έχει γίνει αυτό. Εγώ δεν μπόρεσα να πιστέψω ότι έχει γίνει κάτι τόσο πολύ μεγάλο. Και λέω, μάλλον ή τη πρόξανε ή κάτι. Μετά είδα τα βίντεο. Εννοείται ότι με ρώτησε ότι τι κάνουμε τώρα και εγώ δεν μπορώ να βγω.
Και τη λέω κανονικά, αλλάζουμε και φεύγουμε. Φύγαμε μαζί με την Έλληνα. Δεν γινόταν να δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Αυτά είπε ο Γιώργος Αλκαίος στον Τάσο Ριζόπουλο και τώρα θα μείνετε για πάντα με την περιέργεια του ντουέτου. Δεν πειράζει, τράπερς θέλατε. Στο Παρίσι για βακάνς με τον σύζυγό της Φίλιππο Μιχόπουλο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες η Αθηνά Οικονομάκου. Ωστόσο, όπως διαβάζω στο star.gr, μόλις προσγειώθηκε η Ελλάδα, έτρεξε κατευθείαν σπίτι για να πάρει αγκαλιά τα πιτσιρίκια της, τον Μάξιμο και τη Σιένα, που της έλειψαν πολύ. Μας το έδειξε και με stories στο Instagram. Εντάξει, σε μερικά χρονάκια βούρ και τα μικρά στις ταξιδάρες της Αθηνάς και του Φίλιππου. Ο Γρηγόρης έριξε αυλαία για τη σεζόν παρέα με τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές των Άγριων Μελισσών που επίσης ρίχνουν αυλαία για τα καλά, αφού η σειρά ολοκληρώνεται πια. Αυτές ήταν κάποιες από τις καλύτερες στιγμές της χθεσινής συνάντησης. Πόσα κάναμε, 445 επεισόδια, σίγουρα κουραστήκαμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αλλά τώρα, όσο να είναι, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο κλείνει. Πιο δύσκολη σκηνή. Οι πιο δύσκολες είναι αυτές που έχω να γυρίσω ακόμα. Γιατί? Επειδή είναι τελευταίες, με έχουν γονατίσει. Μου έχουν κοπεί τα πόδια που αύριο είναι η τελευταία φορά που θα είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Με την κυρία Μαρία, έχω να θυμάμαι το ότι μετά από τις σκηνές που κάναμε στο Αστέικο, πάντα βγάζουμε μια φωτογραφία. Το μεγαλύτερο όμως άγχος, ερχόμενο στο γύρισμα και ξέροντας ότι η μαμά μου θα είναι η Μαρκέλα Γιαννάτου. Ήταν το εξής. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, έβλεπα τη σειρά Κάρμα που έπαιζε η Μαρκέλα. Και εγώ τότε είχα ένα κράς στη Μαρκέλα. Εσείς πόσοι άντρες είχαν κράς στη Μαρκέλα? Ο Λευτέρης έχει ένα τρομερό ταλέντο στο να σε κάνει να αισθάνεσαι συνδημιουργός σε κάτι, ασχέτως αν θα σε πάρει στη δουλειά ή δεν θα σε πάρει. Τέταρτη χρονιά πήγαινε. Όχι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Όταν υπάρχουν διάφορες που γράφουν σενάριο, αναγκαστικά, δηλαδή τι να τους πεις τώρα. 1980, την ώρα που βγαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και τι να αρχίσω να βάζω make-up τώρα στους τοπιούς και γεράσαν 10 χρόνια, δηλαδή να κάνω πλαστικές και τέτοια. Η συγκίνηση ήρθε. Δεν ξέρω αν αυτός ο ρόλος ήταν γραμμένος για να είναι έτσι. Πώς το πήρες εσύ που τελείωσε το παραμύθι? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Νομίζω ότι θα έρθει ο Ιούλιος, θα έρθει ο Αύγουστος, θα αρχίσω να ξεκουράζομαι και κάπου εκεί θα σε πιάσει. Θα με πιάσει πολύ άσχημη η θλίψη. Ναι. Αυτό ήταν, παιδιά. Δεν έχει άλλο. Να και κάποιους που δεν βλέπουμε συχνά, μην πω ποτέ, μαζί. Ο Άρης Σερβετάλης και η σύζυγός του Έφη Μπίρμπα έδωσαν κοινή συνέντευξη. Άκου να δεις τώρα. Συναντηθήκαμε και οι δύο, ο καθένας σε διαφορετικό χρόνο, με κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Μπήκαμε σε μια ένθεη διαδικασία και από τότε μετατοπιστήκαμε στη Θέμελα. Η μεγάλη μου πρίκα, μάλλον, είναι ο θάνατος του πατέρα μου στα 16 μου. Πυροδότησε μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία ευωδόθηκαν και απαντήθηκαν. Μέσω της Έφης συνάντησα το πνευματικό μας. Νοηματοδοτήθηκε η καθημερινότητα, όλο ποιος είμαι, τι κάνω. Όλη η καθημερινότητα είναι ένας αγώνας. Σε ένα αγώνισμα δεν είναι όλα όμορφα. Αλήθεια, πώς γνωριστήκατε? Σε ένα καφέ. Που δούλευα εγώ. Μπαίνοντας μέσα, συνέβη αυτό που λες ζαβλαμάς. Θα κάνω μία ερώτηση για το Ρινόκερο. Το συζητήσαμε πριν και είχαμε πάρει μία κοινή πορεία σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο δώρο, τουλάχιστον για μένα, ας πούμε, όλη αυτή η στάση της Εύης. Τους ακούς και λες ναι, δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Το ζευγάρι μίλησε στην Κυψέλη της Εύης. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Εγώ γενικά ξέρω ότι όποιος τραγουδάει, παίζει, χορεύει, πετάει, κολυμπάει, μιλάει ελληνικά ή και όχι απαραίτητα, έχει δεχτεί πρόταση για τηλεόραση. Μέσα σε όλους αυτούς και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Στο παρελθόν μου έχουν πει να κάνω και πρωινό. Και μόνος μας είχαν πει και με τη Σύση παλιότερα να κάνουμε μαζί. Λογικό. Δεν νιώθω ότι είναι ακριβώς στο χαρακτήρα μου. Οπότε πράγματα που είναι λίγο πιο κοντά στο αντικείμενό μου μπορώ να τα υποστηρίξω καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μουσικό σίγουρα. Και ταξιδιωτικό, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει επί προσωπικού πολύ, επίσης μπορώ να το υποστηρίξω. Ένας να πει δεν είναι κάτι που μπορώ να υποστηρίξω και να βάλει τελεία εκεί. Ένας. Τέλος πάντων, ο Θοδωρής μίλησε στο Πάμε Δανάη. Σε τον ουρανό.
Δώσε στη τρέλα σου λιγάκι το φως. Μπορούμε και μόνοι μας. Αύριο αρχίζει ο χορός. Μπράβο. Μόνο που εμείς κάνουμε και πρωινό, παρόλο που τραγουδάμε ονειρά μου, κατάλαβε. Εμένα θα μ' άρεσαν μαζί ως ζευγάρι σε πρωινή εκπομπή ή σε κάποια εκπομπή, γιατί αν τους είχατε δει σε YouTube και που κάνανε στα social βιντεάκια, ήταν πάρα πολύ ωραίοι και αστείοι και μεταξύ τους πολύ έτσι, είχαν έτσι διάφορες αστείες στιγμές. Εντάξει, όχι συνδυάσει το ζευγάρι, μπορεί να κάνει και χιούμορ μεταξύ του. Γενικά τα ζευγάρια περιμένει και λίγο να βγάλουν και το εσωτερικό του κάποια στιγμή. Οπότε αυτό ιντριγκάρει λίγο παραπάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο κανάλι τη Ζήση στο YouTube που λέει η Ελίνα το δίνανε φουλ αυτό. Ναι, οπότε και τα ταξίδια βγάζανε, ναι, και στα ταξίδια. Αν βγάζανε αυτή την ίδια χημεία και τηλεοπτικά, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, καλά, το βίντεο στο YouTube είναι μονταρισμένο, 10 λεπτά. Δεν είναι live και 3 ώρες, παιδιά. Είχαν κάνει και live. Είχαν κάνει και live streaming όμω. Θέλω ότι ο ένα συμπλήρωνε τον άλλον, ρε παιδί μου, από άποψη, ας πούμε, ατάκας και περιεχομένου. Η μία σε εννοεί. Αυτό, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς, αλλά η εκπομπή δεν είναι η χημεία που έχουμε στον καναπέ μας. Μία εκπομπή, ένα ζωντανό πρόγραμμα, είναι και άλλοι άνθρωποι. Πρέπει να ακολουθείς μια συγκεκριμένη ροή, κάποιους κανόνες. Εμείς θα το βλέπαμε με την Ελίνα. Τι σε πειράζει, εμείς το θέλουμε. Απλά το θέμα. Το θέμα είναι ότι χώρισαν πριν προλάβουν να κάνουν εκπομπή μαζί για να χωρίσουν μετά. Δηλαδή, τι με κοιτάτε, αυτό συμβαίνει, ρε παιδιά, συνήθως. Ναι, όχι, αλήθεια. Ναι, ωραία. Αλήθεια. Αυτή σου λέει πρώτα, χώρισαν, δεν πρόλαβα να την κάνουν, δεν χρειάστηκε να χωρίσουν. Να την κάνουν τώρα ως χωρισμένοι. Ναι, και μπορεί αυτό, άμα κάνουν μαζί, να τους φέρει και πάλι μαζί. Να του ενώσει. Μα υπάρχει, παιδιά, και αυτό το μοντέλο. Υπάρχει και χωρισμένο ζευγάρι που ξανακάνει μετά. Ναι, αλλά μήπως όλα τα μοντέλα. Μήπως χωρίζει τώρα για αυτό το ζευγάρι όμως. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα. Τηλεοπτικά. Κάτι. Τους είχαν προτείνει να κάνουν πρωινή και είπανε όχι. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα το πρώτο να πάμε, πετάω τη σκούφια μου να κάνω σόνι και τη τηλεόραση. Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, και το άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τραγουδιστής ο Θοδωρής. Η Σύση είναι η δουλειά της αυτή. Οπότε θα έχει προτάσεις, ξέρω εγώ, μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί είναι και πάρα πολύ καλή. Ο Θοδωρής, ας πούμε, κάνει κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να μπλέκονται όλα αυτά μεταξύ τους και όλοι, όπως είπε και η Ελισάβετ, ας πούμε, να περνάνε από την τηλεόραση ακόμα και όποιος αναπνέει. Γιατί είναι με αυτή την έννοια. Γιατί είναι τέχνη. Μάθε τέχνη και άστινα και όταν πιάσεις. Δηλαδή, αν πάμε τώρα εμείς να τραγουδήσουμε, δεν θα βγουν να πούνε καλά τι πιάνει το μικρόφωνο, κούκλα μου, από κορμί, κορμάρα, όπως το λένε, από φωνή κορμάρα. Δεν θα το πούν γιατί έχουμε πολύ καλές φωνές. Βέβαια. Σακάρα. Α, επέστρεψε ο Νίκος Τριφωνόπουλος, ένα χειροκρότημα. Μπράβο, welcome back. Εξού και ήχη. Τα καραόκια του breakfast έχουν σπάσει τα μία, θέλω να σας πω. πάμε στο υπέροχο ζευγάρι Άρη Σερβετάλη και Έφη Μπίρμπα, ο πρωταγωνιστού μαζί και στο όνειρο ενός γελίου που το είδαμε και με τον Τάσο. Εμένα αυτό το ζευγάρι, ξέρετε γιατί μου αρέσει. Γιατί αν μη τι άλλο, βρήκε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και αυτό είναι ευχή όλων, παιδιά. Έπαθε ζαβλαμά. Αυτό το έχετε πάθει ποτέ? Έτσι όπως το περιέγραψε, σε ένα καφέ, να δω κάποιον και να πάθω ζαβλαμά, όχι. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ζαβλαμά, τι είναι ζαλάδα, κοκομπλόκο? Παιδί μου, σου ήρθε θολούρα. Ταράκουλο. Αυτό. Καρνοβόλο έρωτα, ρε παιδί μου, με την πρώτη ματιά. Α, ωραία, εντάξει, κατάλαβα. Σκέψου τώρα, ας πούμε, να πας τυχαία σε ένα καφέ γιατί δίψασες να πιεις ένα νερό. Και να δεις τον έρωτα τη ζωή σου, ας πούμε, και μετά να παντρευτείς και να δουλεύεις και μαζί. Το βλέπεις το άτομο αυτό και σε εξητάρει αρχικά η εμφάνιση. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι. Mm. Μετά ο τρόπος που κινείται, που μιλάει, που συμπεριφέρεται. Όταν όμως αρχίσεις και εμβαθύνεις στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα και δεις ότι είναι αυτό που μου κούμποσε. Δηλαδή είναι αυτό που εφάπτεται 100%, τότε λες ναι, βρήκα τον άνθρωπό μου. Δεν είμαι πάντα. Και είμαι τώρα εγώ στο καφέ και έρχεται ο Άρης Σερβετάλης, όποιος ας πούμε, που είναι πάρα πολύ γνωστός και με φλερτάρει. Δεν θα πάθω σοκ, ας πούμε. Γιατί να πάθει σοκ? Γιατί είναι ο Σερβετάλης. Ναι. Όχι. Και εσύ είσαι η Τζόρτζια Γεωργίου. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ επιλεκτικό, ας πούμε. Και ξαφνικά του οπουδήποτε. Άμα είναι καρμικό και μέσα υπάρχει και ο ζαβλαμάς σε όλο αυτό. Σου βγαίνει μια σπίθα, το κυνηγάς, το θες. Το θες να το κυνηγήσεις, να το κάνεις δικό σου. Εγώ βλέποντας τη συνέντευξη στην Κυψέλη, κατάλαβα ότι η Έφη Μπίρμπα δεν θα την ένιωξε καθόλου αν είδε το Σερβετάλη ή κάποιον άλλον. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι προσέγγισε ο ένας τον άλλον καθαρά και μόνο από άποψη mindset και νοοτροπία. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ αγνό όλο αυτό και πιστεύω ότι είναι και το κοινό καλλιτεχνικό του όραμα που του έφερε τόσο κοντά. Γιατί ταιριάζουν εξαιρετικά και στη σκηνή, όταν το σκηνοθετεί, πάντα έχουν έναν τρομερό συνδυασμό οι δυο τους. Δήμητρα Ματσούκα. Εντάξει, αυτό που λέει. Πέρα από το θέμα ότι είναι ηθοποιός και. Δεν σας έχει τύχει και εσάς όταν συμβαίνει κάτι και θέλετε λίγο να το ησυχάσετε, να μένετε λίγο μόνοι σας, να κάνετε μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και να το πάτε και λίγο από την αρχή?
Ναι, εντάξει, τυχαίνει αυτό να θέλουμε να απομονωθούμε λίγο από και από τις παρέες και από τους φίλους και από τους γνωστούς, από τις οικογένειες, από τους όλους. Τυχαίνει αυτό. Δύο χρόνια, παιδιά. Δύο χρόνια, όχι. Μια εβδομάδα, δύο μέρες, τρεις, άντε. Δύο okay. χρόνια δεν είναι πάρα πολλά. Όσο γιατί η αλήθεια είναι ότι η Δήμητρα Ματσούκα ταυτίστηκε πάρα πολύ στο ρόλο εκεί σε αυτή τη σειρά. Αλλά εντάξει, δύο χρόνια είναι πάρα πολλά. Δεν θες να κάνεις ένα βήμα για να δείξεις ότι δεν είμαι αυτό, είμαι και κάτι άλλο. Εσύ, μπορείς αυτά τα δύο χρόνια οι προτάσεις που είχε και όλα να αφορούσαν αυτό το ρόλο. Και ναι, ενώ να ήθελε να φύγει και να βγει και να ασχοληθεί με κάτι άλλο, όταν έβλεπε ότι αυτό το πράγμα γινόταν, γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα, σου λέει δεν μπορώ να βγω. Εντάξει, οπότε ήθελε να το αφήσει εντελώς να φύγει. Και αν κάνεις και αυτό, ας πούμε, και τα επόμενα που σου έρχονται είναι ίδια. Σε σχέση με αυτό Βέβαια. Και είναι παρεμφερή και μοιάζουν, καλύτερα να κάνεις μια αποχή, γιατί μπορεί η γυναίκα να ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Οπότε γιατί να ταυτιστεί εσάι, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Σου λέει θα κάνω μια παύση και μετά ξαναγυρνάω όπως θέλω πια. Από την άλλη είναι και λίγο τύχη βέβαια να γίνεις τόσο πολύ γνωστός, γιατί νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες τηλεοπτικές της δουλειές και να ταυτιστείς ναι. τόσο πολύ με το ρόλο ναι. και να γίνεις είδωλο παιδιά ήταν, δηλαδή μέχρι και σήμερα. Και όλοι νομίζαμε ότι έτσι είναι και η Δήμητρα Ματσούκα στη ζωή της. Κατάλαβες, ήταν αυτό το λάθος των τηλεθεατών. Είναι αυτό, γιατί όσο καλό μπορεί να σου κάνει, τόσο κακό μπορεί και βέβαια. Να σου κάνει. Το διαχειρίστηκε εξαιρετικά. Alt control delete την ιστορία. Alt control delete. Είχε την επιλογή να μείνει δύο χρόνια εκτός και το κατάφερε και μπράβο. Αλκαίος τώρα συναντώντας την Έλληνα Παπαρίζου με τα συμβάντα του Μα. Παιδιά, εγώ αν έτρεχα στο διάδρομο. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ναι, εδώ. Και θέλω κάποιος να με προστατεύσει. Στον Αλκαίο θα πάω. Εν τω μεταξύ, μας είπε και πράγματα τα οποία εμείς ουσιαστικά δεν είχαμε δει. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι είδα την Έλληνα να τρέχει με δάκρυα στα μάτια γιατί δεν κατάλαβε τι συνέβη και είχε φοβηθεί, αυτό δεν το είχαν καταγράψει οι κάμερες. Οπότε, με έναν τρόπο, μας έδωσε και το backstage εκείνης της στιγμής. Και φανταζόμαστε τώρα την ταραχή που μάλλον θα ένιωσε η Έλενα, που παρόλο που το act, το δικό τους, ήταν τελευταίο ναι. και όλο το σκηνικό είχε γίνει στη μέση, δεν μπορούσε να συνέλθει η γυναίκα και εμείς να βγει ήταν απλά το πλάνο που πήγε να φύγει και ναι. άρχισε να φεύγει να τρέχει. Μέχρι εκεί έχουμε δει. Ναι. Το μετά μας το έδωσε ο Γιώργος τώρα βέβαια. Και να πω ξανά ότι είχε προηγηθεί και πρώτο σκηνικό πριν από αυτό δηλαδή, από το πλάνο που την έχουμε δει να τρέχει, είχε προηγηθεί ένας καυγάς πολύ νωρίτερα που είχε μπλακεί και πάλι. Δηλαδή μου λέω, σκεφτόμουν και λέω τώρα, ο Γιώργος Αλκαίος που λέει κιόλας ότι εγώ τους είπα θα πάω μετά τις 10 γιατί δεν με ενδιαφέρει κόκκινο χαλί και τέτοια. Όταν του πει η Έλενα, και τώρα τι κάνουμε, τη λέει φεύγουμε. Δινόμαστε και φεύγουμε. Φεύγουμε, δηλαδή. Είναι αυτό που λες, δεν το σκέφτομαι δεύτερη φορά. Μα νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από το lifestyle ο Αλκαίος. Δηλαδή, όταν σου λέει, ας πούμε, ότι δεν θα βγω καν στο κόκκινο χαλί, μη με ψάξετε, θα έρθω 10 η ώρα. Και γίνεται και όλο αυτό, δεν τον ένιωξε καν να εμφανιστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει ματαιοδοξία. Όχι, με φώναξε να βγω τώρα. Όχι, έχει γίνει καυγάς. Δεν ήρθα στο χαλί γιατί δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό το πράγμα και δεν με ενδιαφέρει να συμμετέχω και σε όλο αυτό το πανηγύρι, ας πούμε, που είχε γίνει. Βέβαια, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χάσαμε και τον ντουέτο, να το δούμε. Πώς θα ήταν όλο αυτό τώρα με την Έλα Παπαρίζου και τον Γιώργο Αλκαίο. Δηλαδή, σου μένει και μια απορία τώρα. Εγώ ελπίζω ότι κάτι θα γίνει, παιδιά. Κάτι θα γίνει. Θα το μάθουμε. Περιμένουμε πώς και πώς να τα ακούσουμε το τι με τους τρεις μαζί. Σκέψω ότι όταν του είπε η Έλενα ότι έχει συμβεί, δεν το κατάλαβε. Φαντάζομαι πόσο ταραγμένη ήταν. Αυτό σκεφτόμουν να το βλέπω το βίντεο. Δεν μπορούσε να το δώσει να καταλάβει τι έχει συμβεί. Και λέει, τι έχει γίνει, τη σπρώξανε, χτύπησε. Πόσο θα του τα έλεγε, σε τι κατάσταση ήταν η Παπαρίζου. Τραγικό για ακόμη μια φορά να πούμε. Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 11, Ζιγούλια, Ζιγούλια. Λοιπόν, εκεί μας περιμένει ο ερωτόκριτος, ο αγαπημένος μας σχεδιαστής, που μιλάει τόσο γλυκά, παιδιά, και θετικά. Μιλάει για την απώλεια του γιου του, πώς κατάφερε να το αντιμετωπίσει όλο αυτό το συμβάν. Και επίσης μας αποκαλύπτει λίγες μέρες πριν το γάμο της χρονιάς, ενώ της κόνησε μεταξύ με τον αγαπημένο της καπότσι, τι θα φορέσει ο γαμπρός και φυσικά ο Λευτέρης Φανταζής. Αμέσως τώρα στο νούμερο 11. Πότε ήρθες στην Αθήνα από την Κρήτη? Από τα 11 μου είμαι στην Αθήνα, μέχρι τα 11 ήμουν Κρήτη, είχα μεγαλώσει με τη γιαγιά μου. Μόνο με τη γιαγιά σου μεγάλωσες? Ναι, ναι, μεγάλωσα με τη γιαγιά μου από 6 μηνών, γιατί οι γονείς μου χωρίσανε. Η μητέρα μου είχε μια χειρολόγιο κατάθλιψη βαριάς μορφής και ο παπάς μου θεώρησε καλό να μας πάει στη μητέρα του μαζί με τον αδερφό μου και μεγάλωσα και μπαμπάς λοιπόν, και μαμά, η γιαγιά μου. Στην Κρήτη κατάφερες να σε αποδεχτούν με το σχέδιο, με τη μόδα? Είμαι και έφετος αξιωματικός. Οπότε ξαφνικά ένα παιδί από την Κρήτη, παραδοσιακό, έφετος αξιωματικός, ξαφνικά μεταπηδάει σε φάσματα, μεταπηδάει στη μόδα και έχουν και αυτό το «αχ, τώρα αυτός τι είναι, είναι, δεν είναι, τι κάνει, τι δεν κάνει, τι διαφορετικότητα μπορεί να έχει». Πόσο κόσμο έχεις μιλήσει μετά που έχασες το παιδί σου και στράφηκες εσένα και ζήτησα βοήθεια? Δεν χάνετε τίποτα. Δηλαδή, δεν χάνω το γιο μου, δεν χάνεις τον αγαπημένο σου, δεν χάνεις τον αδερφό σου, δεν χάνεις τον σύντροφό σου. Μια ψυχή επιλέγει να φύγει.
και απέναντι κοντά στο Θεό. Αυτά λέω και στα σεμινάρια διαχείριση ανθρώπινη απώλεια. Αυτή είναι η ουσία. Απλά πηγαίνει πιο κοντά στο Θεό. Αν ήμουν ένας ψυχολόγος και είχα 15 πτυχία, θα σου λέγε, έλα μωρέ φίλε, τι μου λες τώρα. Κάτσε να το βιώσεις και μετά να μου μιλήσεις. Ενώ όταν το έχεις βιώσει όπως είμαι εγώ και του μιλάω παρηγορητικά και από μένα παίρνει δύναμη, ο ένας το λέει στον άλλον και αυτό είναι το σπουδαίο που πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε χιλιάδες κόσμος, έχει ακούσει τα σεμινάρια μου. Κάθε φορά ξαναζεί ο γιος μου, δηλαδή ο Μανώλης, κάθε φορά ξαναζεί και ξαναζεί και ξαναζεί. Και εγώ τελικά ουσιαστικά δεν έχω τρία παιδιά, αλλά γίνονται 23, 53, 103. Οι Έλληνες celebrities πληρώνουν. Πληρώνουν. Α. Γερόνι, θέλει ο Έλληνας καλλιτέχνης να είναι όμορφος, θέλει να έχει ένα πολύ ωραίο κουστούμι. Ποιο είναι ο τελευταίος που έδισε στην πίστα? Ο τελευταίος που έδισε στην πίστα είναι ο βασιλιάς της πίστας, ο Λευτέρης Φανταζής, που ήταν τώρα με τη Μαντή στη Θεσσαλονίκη και κάναμε πάρα πολύ ωραία κουστούμια και ήδη κάνουμε και το κουστούμι του για το γάμο της κόρης του. Κάνουμε κουστούμι για τον γαμπρό, τον Μάριο. Κουστούμια, όχι ένα, ούτε δύο, τρία. Τρία? Ναι. Τρία κουστούμια θα βάλει. Για αρχή. Και βλέπουμε. Αλήθεια, 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 ναι. Ο μπαμπάς τι θα βάλει, έχει σκεφτεί. Γιατί δεν το είναι. Ο μπαμπάς θα βάλει ένα ολομέταξο σουά σοβάζ, που είναι πάρα πολύ δροσερό, δεν θα πούμε τώρα το χρώμα. Να μην κάνω έτσι. Αλλά αυτό μπορώ να πω. Και ο Μάριο θα φορέσει τρία διαφορετικά. Αν δεν γινόσουν να σχολιάσουμε το σχέδιο, τι θα έκανες? Ήδη αυτή τη στιγμή δεν κάνω μόνο σχέδιο. Έτσι, είμαι επιχειρηματίας. Είμαι συγγραφέας. Είμαι εισηγητής σεμιναρίων. Είμαι στην ουσία, αυτό είναι νομίζω το καλύτερό μου, είμαι διαφημιστής του εαυτού μου. Κάποια στιγμή φόραγα το κριτικό σαρίκι μου, λευκό, του γάμου, της χαράς, επί 5-6 χρόνια και με κοιτάγανε και λέω τι κοιτάνε εγώ, δηλαδή ήμουν σαν πώς φοράς τη φόρμα, βγάζεις τη φόρμα, παίρνεις τη φόρμα σου και πας. Στην εργασία μου, στο μαγαζί μου, στη βόλτα μου, όπου και να πήγαινα, ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Βλέπανε λοιπόν στην Αθήνα ένα τύπο με ένα λευκό σαρίκι, ξέρω αυτός είναι ερωτόκριτος. Θα πήγαινε σε reality ξανά? Βέβαια, μα θα πάω. Πού? Το θα πάω εννοώ. Ναι, το θα πάω, δεν έχω συμφωνήσει. Θα μπορούσα να πάω στο jazz. Θα μου άρεσε να πάω στο jazz, να τραγουδήσω. Τραγουδάς καλά? Όχι. Έχει σημασία αυτό. Καμία σημασία. Καμία σημασία δεν έχει. Γιατί πας για να μάθεις κιόλας. Για να εξελιχθείς με το δάσκαλό σου, έτσι δεν είναι το παιχνίδι? Δεν έχει σημασία άμα τραγουδάς καλά για να πας στο τζάζ, δεν με τρελάνετε. Όχι, παιδί μου, δεν κάθεσαι με ένα τραγουδιστή και σου μαθαίνει πέντε πράγματα. Έχει καταλάβει τι έχει σημασία μετά από τόσο ζώο. Δεν ξέρω ότι πρέπει να είσαι ο καλήφωνος και να πιάνεις νότες αυτό. Αλλά δεν πρέπει να έχεις μια βασική basic φωνή. Καλά, δεν θα βγάλεις και δίσκο μετά από το jazz. Καλά, μην είσαι σίγουρη. Να ψυχαγωγούμαστε εμείς τα Σάββατα, να γελάμε λίγο εκεί με το φαΐ. Εντάξει, πώς θα γίνει. Θυμάσαι την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πώς τραγουδούσε. Για θυμισέ μου. Όχι, ειδικά. Την Χριστίνα Παπά, την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, η Παπά ήταν καταπληκτική. Η Παπά ήταν τέλεια. Άλλο αν ήταν καταπληκτική και άλλο αν έχει ωραία φωνή. Ρε παιδιά, στο Survivor Pass, αν μπορείς να επιβιώσεις σε δύσκολες συνθήκες. Πας κάποιο άλλο, ανάλογα με το concept του reality. Συγγνώμη, στο Survivor, π.χ. πάνε όσοι ξέρουν, είναι οι γυμνασμένοι. Άμα δεν μπορούν, φεύγουν. Μπράβο. Και εκεί, αν δεν μπορείς τελικά να μάθεις τα μαθήματα που θα σου κάνει ο τραγουδιστής. Σε διώχνει ο κόσμος. Φεύγει, σε διώχνει ο κόσμος. Εκτός αν έχεις ένα ταπεραμέντο που επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα και μπορείς, ας πούμε, να το δώσεις. Εκτός αν είσαι ο Τρίφωνας Σαμαράς που θα σε πάρει ο Κουκλώνης και στα επόμενα. Ξανά και ξανά, just. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη, γιατί είδα έναν πάρα πολύ γελαστό άνθρωπο. Είναι καταρχάς ένα από τους κορυφαίους σχεδιαστές ανδρικής μόδας στην Ελλάδα, ο Ερωτόκριτος. Έχει βιώσει, νομίζω, όχι νομίζω, είναι σίγουρη, ότι πιο δυνηρό μπορεί να βιώσει ένας γονιός. Και αυτό που κάνει τώρα, να βοηθάει τον κόσμο να διαχειριστούν την ανθρώπινη απώλεια, για μένα, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι που μακάρι να μπορεί. Όχι μακάρι, έχουν βοηθηθεί άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Εγώ συγκλονίστηκα με αυτό. Ναι, ο Ερωτόκριτος, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό τώρα, από τότε που έχει γίνει αυτό το περιστατικό, είναι σαν να έχει περάσει, ρε παιδί μου, από την άλλη όχθη. Είναι σαν να έχει αλλάξει θέση στον κύκλο και αποφάσισε αυτό το πράγμα, που είναι ό,τι πιο δυνηρό μπορεί να συμβεί σε έναν γονιό να χάσει, ας πούμε, το παιδί του, να το δει με τη θετική πλευρά. Δηλαδή, προσπάθησε να βρει τι μπορεί να του προσφέρει αυτό για να γίνει ακόμα πιο δυνατός, γιατί στην πραγματικότητα θα μπορούσε να βυθιστεί μέσα στα σκοτάδια ακόμα του. Ακόμα και αυτή η μετάβαση στην αντίπερα όχθη, όπως είπες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φυσικά και είναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν σου έχει συμβεί να λες, μου έχει συμβεί και εμένα, και θες να πάρεις κουράγιο από αυτό που έχει βιώσει το ίδιο με σένα. Ναι. Σκέψου τώρα πόσοι άνθρωποι πίνουν νερό στο όνομά του, γιατί μπορεί να τους έχει βοηθήσει να διαχειριστούν τα βράδια τα δύσκολα, τις μέρες, την απώλεια ολόκληρη.
Και ήταν έναν άνθρωπο να γελάει και να λέει: εγώ με αυτό αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Εγώ, παιδιά, το ανατρίχιασα την ώρα που το λέει. Και φαίνεται να τον έχει βοηθήσει και πάρα πολύ η δουλειά του. Θα το ελαφρύνω λίγο τώρα. Αλλά, ας πούμε, όταν έχεις να φτιάξεις 3 κουστούμια για τον Μάριο Καπότζη ή ότι έχεις να φτιάξεις κι άλλο ένα για το Λευτέρη Πανταζή, δεν θα βρεις χρόνο. Εγώ δεν έχω ξανακούσει να αλλάζει ο γαμπρός 3 κουστούμια. Γιατί την νύχτα έχω ακούσει. Δηλαδή και η γυναίκα του Γιώργου άλλαξε δύο τρία. Ναι, άλλαξε, είναι ο γαμπρός αυτός, είναι ο γαμπρός της Κόνης. Ναι, ρε παιδί, θα αλλάξει δακανηφικά. Συγγνώμη, αν ο γαμπρός βάλει 3, η νύφη πόσα θα βάλει. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Όχι, είπε πολλά. Παιδιά, αφού είπε, δεν είπε ότι θα αλλάξει πολλά. Πόσα! Πέρα στο breakfast μας το πει. Ναι, λέω 3 ο ένας. Άρα η νύφη παραπάνω από 3 θα είναι σίγουρα. Οπωσδήποτε. Έτσι θα πάμε στα 6-7. Αν αλλάξει 3, η νύφη θα αλλάξει 13. Σίγουρα. Φοβάται μην υδρώσει και θα αλλάξει γι' αυτό. Φοβάται μην υδρώσει. Κοίτα τώρα, άμα είναι με την Κόνη, πρέπει να είναι σεταρισμένο αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι οι εμφανίσεις που βγαίνει η Κόνη πάνω στο stage και κάθε φορά που πάει σε διάλειμμα βγαίνει με άλλο. Κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι θα είναι. Παιδιά, η Κόνη τώρα τα έχει φτιάξει όλα αυτά. Τι συζητάτε, το έχει κάνει. Και σε κάθε νηφικό θα έχουμε και νέα είσοδο. Γιατί θα μπει ίσως με άλλο τραγούδι. Πρέπει να το δεις αυτό, δεν το δεις ολόκληρο. Τι, ξαφνικά. Και θα έχει και τον κύριο Πανταζή από πίσω να τραγουδάει. Σπάστε όλα τα μωρά στην πίστα. Ο οποίος θα φοράει ένα κουστούμι, να το σημειώσουμε αυτό. Δεν θα αλλάξει, Πανταζής. Δεν ξέρει. Α, δεν ξέρει. Το είπε ο Ρετόκριτος, ένα το έχει ράψει. Ναι, αλλά άμα δυνατήσει και μπορεί να θέλει η Κόνη να βάλει και δεύτερο. θα το μαζέψει. Δεξιά, λίγο αριστερά. Καλά, να είναι τα παιδιά. Ο Σονούπο νομίζω είναι ο γάμος, άμεσα δεν είναι. Ναι, άμεσα. Λοιπόν, με το καλό. Πάμε σε break να επιστρέψουμε εδώ με τα διεθνή του Τάσου Πιπισίδη. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε την Μέρι Βιτίναρο στην Μόντελ Instructor τη διάρκεια του bootcamp του GNTM βεβαίως, αλλά και η Βασιλική Μπασιούρη ακόμα μια φορά φέρνει αποκλειστικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ για όλους μας. Εδώ στο breakfast, μείνετε μαζί. Δείτε μόνο στο Breakfast at Star την Μέρι Βιτίναρος που θα έχει το ρόλο της Model Instructor κατά τη διάρκεια του bootcamp του νέου GNTM. Θέλω να δω κορίτσια που έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις 11 και 4 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις κάθε ζωδίου για τον μήνα Ιούλιο. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Breakfast at Star και ετοιμαζόμαστε για την αντίστροφη μέτρηση. Συνεχίζουμε, βέβαια, την αντίστροφη μέτρηση και αλλά δεν σας έχω πει κάτι σήμερα. Τι, πες το. Τι μέρα. Παρασκευή! Δεν φωνάζουμε. Δεν φωνάζουμε και φεύγουμε γρήγορα. Στο νούμερο 9 φεύγουμε για το εξωτερικό. BBC This News. Τα παιδιά είναι καλά. Εδώ είμαι και σας περιμένω. Στο νούμερο 9 τα παιδιά είναι πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει τέλος πάντων έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Και ας πάμε πρώτα στο Λος Άντζελες. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας από LA. Εκεί εντοπίσαμε το Rich Paul με την Adele. Η Adele λοιπόν τελικά φαίνεται πως δεν χώρισε με τον σύντροφό της. Παρόλα τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετούς μήνες που λέγανε ότι είχε πολλά προβλήματα, ότι ακύρωνε τις συναυλίες της στο Las Vegas και στην Μεγάλη Βρετανία, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη σχέση της με τον σύντροφό της, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ καλά και μάλιστα πήγαν και σε γάμο. Ναι, μάλιστα. Βέβαια, μπορεί να πέρασαν καμιά έτσι, ψιλοκρισούλα, έτσι λένε. Τελικά, γιατί χώρισαν τότε, και δεν, αφού δεν είναι αυτός ο λόγος που ακύρωναν τις συναυλίες? Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καιρό να τους δούμε μαζί και γενικότερα είχαμε καιρό να δούμε την Αντέλ. Δηλαδή, από πριν από 2 περίπου μήνες που έκανε κάποιες συναυλίες, δεν ξέραμε πού βρίσκεται, τι κάνει, γιατί είναι και πολύ
στολίσει το τι ανεβάζει στο Instagram. Οπότε αυτές οι φωτογραφίες από το γάμο του συναδέλφου του Rich Paul έκαναν το γύρο του κόσμου και επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν μαζί. Τώρα δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι και η σχέση του, δεν είμαι και στην κρεβατοκάμαρα. Τώρα πήραν μια μικρή, ένα μικρό διάστημα απομόνωση ο ένα από τον άλλο. Να χωριστούν για λίγο, να ξανασταθεί λίγο η φλόγα. Εγώ έμαθα ότι αυτό θέλει παιδί. Και μάλλον. Φίλος του. Για πες. Έχω μέσα πηγές. Την οικονόμο. Την οικονόμο. Και τελικά αποφάσισε και εκείνη να του και του πεντάξει, ναι. Και μάλλον γι' αυτό τα ξαναδεί. Α, τον τυλάρανε. Δικά μου όλα. Όχι, το διάβασα. Αλήθεια σου λέω, το διάβασα. Εγκρίνουμε το outfit για γάμο της Αντέλ. Μας αρέσει το μαύρο φόρεμα. Ναι, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει να μου πει. All time classic η Αντέλ, αλλά τη αρέσει. Και μας αρέσει που της αρέσει. Να σας πάω τώρα σε γενέθλια. Η Αριάννα Γκράντε γιόρτασε τα 29 της. Ναι, είναι ακόμα 29 και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί σκάνδαλο ενδεχομένως. Αλλά όχι. Γιόρτασε λοιπόν χθες, προχθές ήταν πάνε όλοι ασφαλείς και ο άνθρωπος να μπορέσει να ξεπεράσει όλο αυτό που του συμβαίνει. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Τζίτζι και Μπέλα Χαντίν. Εντάξει. Αγαπημένες. Πολύ αγαπημένες μου. Η Μπέλα ειδικά είναι πάρα πολύ φίλη μου. Και τώρα μετά από αυτό το show που κάνανε για τον Μαρκ Τζέικοπς, το φουτουριστικό, το διαφορετικό, το λίγο εξωγήινο. Με τρέλαναν αυτά τα κορίτσια σήμερα. Αυτή είναι η Μπέλα. Συγγνώμη, τα μαλλιά τα ξύρισαν κανονικά ή έχουν βάλει κάτι σαν περούκα, γιατί είναι γίνεται. Δεσμευτικό αυτό για το χωροντισμό. Το έχει βάψει λέει, το έχει βάψει άσπρο. Η αλήθεια είναι ότι ο σχεδιαστής ήθελε ιδανικά να ξυρίσουν και οι δύο τα κεφάλια τους. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν μιλάμε για δύο τέτοια ονόματα στο χωροντισμό τας, όταν ζητήσεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το πληρώσεις. Γιατί τα κορίτσια έχουν συμβόλαια με πάρα πολλές εταιρείες. Οπότε μια τέτοια αλλαγή στο look μπορεί να επηρεάσει όλη τους τη δουλειά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φάνηκε εδώ στην προηγούμενη φωτογραφία. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχει τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει μια ειδική κατασκευή για να τις μεταμορφώσει σε λίγο πιο έτσι, aggressive persones. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο τα υποστηρίζουν τέλεια, έτσι. Όχι, δεν τους πάει. Στην Μπέλα δεν πάει πάρα πολύ. Δηλαδή ούτε είναι τόσο ωραία και τα μαλλιά της είναι καταπληκτικά. Πάει τώρα και. Δεν είναι πολύ ωραία. Ότι του λέγανε ναι, Μαρκ, θα ξυριστούμε. Πόσα θα παίρνανε, πιστεύετε? Για τρίχα-τρίχα θα πλήρωνε ο Μαξίμ. Και το μάκρος μαζί. Και το μάκρος. Και αυτές που πέφτουν, όχι μόνο αυτές που πέφτουν στο κεφάλι. Πάντως αυτό είναι για τη νέα φθινοπορεινή συλλογή του οίκου και νομίζω ότι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είναι χαμελέοντες και μπορούν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε κόνσεπτ και να τους δοθεί. Σ' αγαπάει πολύ όταν. Ναι. Την Μπέλα. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο κορίτσι, στην Κούρτνεϊ Καρντάσιαν, η οποία δεν περνάει καλά αυτές τις μέρες λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει ο Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος έχει παγκρεατίτιδα. Που λέει προκλήθηκε από μια κολονοσκόπηση που έκανε. Θα μου πεις, γιατί εμείς να έχουμε όλη αυτή την πληροφορία? Γιατί αφορά το Καρντασέικο. Και η Κούρτνεϊ δεν άφησε τίποτα από όλο αυτό να μην το μοιραστεί μαζί μας. Δηλαδή, ξεκίνησε με το φορείο που ήρθε να τον παραλάβει από το σπίτι, το ασθενοφόρο, χεράκι-χεράκι, έγινε story, έγινε TikTok. Μετά μπήκαμε στο νοσοκομείο, κάναμε story τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, το δωμάτιο, το κάθε δευτερόλεπτο. Τράβηξε και την κάμερα την ώρα που γινόταν η κολονοσκόπηση. Το έχουμε αυτό. Όχι, αυτό το είχε κάνει πριν. Πήγε εκεί επειδή κάποια μόλυνση έπαθε. Εντάξει. Γιατί τόσο πολύ όμως, ρε παιδί μου? Είναι λίγο τραγικό αυτό που έκανε. Γιατί είναι σοβαρό αυτό που έπαθε ο άνθρωπος, έτσι. Είναι. Μπορεί να. Τέλος πάντων, δεν είναι ό,τι καλύτερο να πάθει κάποιος κάτι τέτοιο. Τώρα, αλλά είναι το κινητό. Αυτό είναι στο κρεβάτι του πόνου. Δηλαδή, ό,τι και αν έχει πάθει. Και η άλλη είναι από πάνω με το κινητό και είναι τύπου. Κάτσε να ρυθμίσω και λίγο το φως. Κάτσε να βρω τη γωνία σου να σε πάρω καλά για να το ανεβάσω. Είναι λίγο δεξιά. Δεν μπορώ. Πονάω. Μα γύρνα λίγο δεξιά. Μα γύρνα που σου λέω. Ξέρεις το θέμα. Τα κορίτσια αυτά έχει μπει στο αίμα τους στο reality. Δηλαδή ζουν και αναπνέουν με το να, η ζωή τους να είναι σε μία κάμερα μπροστά 24 ώρες. Ό,τι αυτό για την Κόρνη. Ναι, αυτό για την Κόρνη νομίζω ότι είναι το φυσιολογικό. Ναι, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή έχουν κανονική ζωή, σκέφτομαι. Παιδί μου, αυτή θα έπαιγε όπου δεν είχα και περιεχόμενο για τα επόμενα επεισόδια. Τέλειο. Είναι Truman Show η ιστορία. Να σας πάω σε δύο ηθοποιούς που πάντα θέλουμε για κάποιο λόγο να τους δούμε πολύ μαζί, εκτός αν είναι μια δική μου ανάγκη. Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ. Δεν είναι για κάποιο λόγο, σαν να παίζουν από πάντα μαζί, σαν να είναι ας πούμε ο ένας για τον άλλον. Ναι. Έχουν μια τρομερή νομίζω κινηματογραφική σύνθεση και αυτή τη φορά θα συνεργαστούν για τέταρτη φορά. Ωραίο μαλλί, Τζούλια. Πάρα πολύ. Είναι μια οπτασία. Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της ταινίας Ticket to Paradise, όπου τι συμβαίνει, να σε εξητάρει. Παιδιά, οι 12 θεοί του Ολύμπου γίνονται σειρά για πολύ γνωστή πλατφόρμα που όλοι την πληρώνουμε κάθε μήνα. Και εκεί πέρα θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Hugh Grant, ο οποίος θα υποδηθεί το Δία. Ωραίο ακούγεται. Ναι.
Περίεργο λίγο. Δεν θα είναι παράξενο. Πολύ παράξενο. Θα του βάλουν μαλλιά, θα τον φτιάξουν κάπως, φαντάζομαι. Κανονικά, κανονικά βεβαίως. Όλο το story εξελίσσεται ανάμεσα στους 12 θεούς του Ολύμπου και στο όλο αυτό που καταστρώνουν για την ανθρωπότητα. Είναι φυσικά μια σουρεαλιστική κωμωδία και ο Hugh Grant δήλωσε ενθουσιασμένος που θα υποδεχθεί αυτό το ρόλο. Ποια κάνει την ήρα, δεν ξέρω. Θα σας πω όλο το cast σε επόμενα επεισόδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και έρχομαι πίσω τώρα, να ξέρετε. Γύρνα, γιατί έχουμε Άγιο Δομήνικο. Τον Άγιο Δομήνικο, παιδιά, στο νούμερο 8. Και πάλι συμβαίνουν έτσι περίεργα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, η Σταυρούλα δεν μπορεί να διαχειριστεί καθόλου την αποχώρηση του Νικογιάννη, που δεν πήγε πάρα πολύ μακριά. Στην Ελλάδα ήρθε, την ίδια στιγμή που ο Στάθης συνειδητοποιεί πως η Μέη δεν είναι το ταπεινό χαμομηλάκι που όλοι πίστευαν μέχρι τώρα, αλλά είναι μια κακότροπη, διπρόσωπη, αλαζονική Ιένα. Στο νούμερο 8. Έφυγε ο Νικογιάννης, φόρεσαν τις πλερέζες η Σταυρούλα με τον Στάθη και περίμεναν το ίδιο και από το άλλο παρεάκι. Χθες αποχώρησε ο Νικογιάννης. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί με μένα και εκείνον, οκ. Okay. Αλλά σαν παιδί, σαν άνθρωπο, σαν μαχητής, δεν άξιζε να φύγει. Μου λείπει ήδη, δηλαδή ότι βλέπω τα σκεπάσματά του άδεια, χωρίς να έχω κάποιον δίπλα. Έμειναν άνθρωποι πραγματικά οι οποίοι δεν άξιζαν. Βλέπω ότι το κακό νικάει το καλό, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Ότι μένουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν παρέες ψεύτικες για να προχωρήσουν στο παιχνίδι, για να παραμείνουν, για να πάνε στο γαλάτσι που το έχουν τόσο άχτι όλοι τους. Και φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα ήθος, μια αξιοπρέπεια. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε και λίγο την ψυχολογία του άλλου, να σεβόμαστε αυτόν που έφυγε. Ένα μικρό πένθος είναι όταν φεύγει κάποιος από εδώ, πόσο μάλλον δεν είναι τόσο κοντά στην τετράδα. Αλλά εγώ χθες είδα σε 9 του μακαρίτη, αλλά βάλαμε στο σπίτι. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Χθες μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η συμπεριφορά της Μέη. Εμείς είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό, τόσους μήνες, μία Μέη πολύ μετρημένη στα λόγια της, πολύ ήρεμη. Κατά τη δική μου άποψη να έχει μία τεράστια έπαρση για την ψηφοφορία, μια τεράστια σιγουριά, ένα φούσκωμα τρομερό, το οποίο προσωπικά εμένα δεν με έχει συνηθίσει με αυτό η Μέη. Η Μέη ήταν ένα παιδί πολύ συνισταλμένο, πολύ χαμηλών τόνων και χθες είδα μια Μέη που πρώτη φορά τη γνώρισα. Εντάξει, παιδιά, ησυχάστε λίγο κι εσείς. Από το Survivor αποχώρησε ο άνθρωπος. Πώς κάνετε έτσι? Στο μεταξύ, η Σταυρούλα υποστήριξε ότι ανακάλυψε κομπίνα του Άρη. Παίζω με την Ασημίνα, την κερδίζω την Ασημίνα και παίζει μετά ο Άρης με την Ασημίνα. Και ξαφνικά, ο Άρης, από εκεί που δεν είναι καθόλου άστοχος, κάνει τις αστοχίες της ζωής του. Και εγώ πραγματικά θεωρώ ότι το έδωσε το παιχνίδι, ξεκάθαρα. Αυτό που έκανε ο Άρης να δώσει τον αγώνα στην Ασημίνα για να προχωρήσουν μαζί στον τελικό ήταν κουτοπώνυρο. Και μετά. Βγες και παραδέξου το, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι άντρας, φορά στην τελωνιά. Βγες, παραδέξου το. Μη μου το παίζεις με τα τρεζαλούν και διαχορεύουν και θύχτηκα από κάτι άλλο που είπε η Σταυρούλα. Βγες και παραδέξου, ναι, τον έδωσα. Γιατί ναι, έτσι είχαμε πιο πολλές πιθανότητες να προχωρήσουμε οι δυο μας. Μην προσπαθούν να παίξουν με την νοημοσύνη μου. Ούτε με τη δική μου, ούτε με του κόσμου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέχρι τον τελικό. Η Σταυρούλα, να σας πω, είναι πάλι υποψηφία για αποχώρηση. Και να περάσω σε άλλο κλίμα. Ο Παρτιγιάνο, πορτάμι βία. Ο Μπέλα τσάου, Μπέλα τσάου, Μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Παρτιγιάνο, πορτάμι βία. Και μισέ το τιμωρί. Φρέσκος, φρέσκος πήγε ο Μαρτίκας στο Μουτσινά και μέσα σε όλα αυτά που είπε έπιασε και το θέμα Χρήστου Δάντη και τη μήνυση που του έχει κάνει ο καλλιτέχνης. Κάτι άκουσα, εκκρεμεί. Ποιος εκκρεμεί? Μία... Δεν ξέρω, τι είναι αυτά που θα πει αυτή τη στιγμή. Μία μήνυση εναντίον μου από τον Χρήστο το Δάντη. Α, δεν ξέρω, κάτι ναι. Κάτι τέτοιο άκουσα, ναι, ναι. Α, δεν το, λοιπόν, δεν το ξέρω. Σου έχω νέο. Τι? Λοιπόν, όταν ήμουν με την Βρυσίδα που ήταν κοντά με την Ασημίνα και ήρθα και εγώ πιο κοντά με τα κορίτσια. Ναι. Υποσχέθηκα σε αυτά τα δύο κορίτσια ότι όταν βγούμε από το παιχνίδι, ναι, θα βγούμε έξω για φαγητό. Θα πάμε κάπου ωραία, να φάμε όλοι μαζί, ένα ωραίο δείπνο με το Χρήστο το Δάντη, να γνωριστούμε. Προτείνω. Mm-hmm. Να είμαστε εμείς με τα κορίτσια και το Δάντη στο δείπνο αυτό και να περνάμε ωραία και να του λέμε τις ιστορίες μας. Ωραία. Την και δίπλα, στο δίπλα τραπέζι. Οι δικηγόροι να μην. Να φέρουμε τους δικηγόρους, εγώ το δικό του, εκείνο το δικό του. Να το αυτό είναι ωραίο. Να πάνε και οι άλλοι και να τα βρούνε. Πάει να ξεγλιστρήσει με χαριτομενιές ο Σπύρος, ο οποίος πόσο χιούμορ, πόσο χιούμορ πια. Ο νικητής του Survivor θα είναι ή ο Χρήστος Δάντης ή η Αντωνά
ή Αλεξάνδρα. Ποια είναι η Αλεξάνδρα? Η Παναγιώτα να είναι. Κοινός ή η Ασημίνα ή ο Άρης ή ο Στάθης. Το πόσο γέλασα. Όχι. Άρα βρήκαμε τους τρεις νικητές. Έναν από τους τρεις μάλλον νικητές. Αν και δεν θεωρώ, εμένα δεν μ' άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα να πει τους παίκτες κανονικά, οι οποίοι ήταν μαζί στο νησί, είχαν μοιραστεί και μια καρύδα, αδερφέ. Ναι, εντάξει, παιδιά. Ο Σπύρος Μαρτίκας έχει μια πονηρή καυστικότητα. Στην οποία όμως δεν μπορείς να τον κατηγορείς και 100%. Δεν προσβάλλει τόσο. Είναι σαν αυτό που λέει, σε σφάζω με το βαμβάκι. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνουμε τι λες. Αλλά εντάξει τώρα, εμένα δεν μου άρεσε και εμένα, Γιώργο, τώρα αυτό που είπε. Γιατί είναι σαν να λέει ότι οι παίκτες αυτοί του Survivor χρησιμοποιούν τα τέρια τους για να γίνουν γνωστοί και να νικήσουν. Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο Survivor τα ονόματα αυτά. Ναι, αλλά και ο Σπύρος Μαρτίκας έχει χρησιμοποιήσει το Χριστοδάντη πολλές φορές το όνομα αυτό. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και η ίδια η Ασημίνα. Ναι, αλλά νομίζω ο Σπύρος περισσότερες και κατηγορούσε την Ασημίνα ότι δήθεν το χρησιμοποιεί. Δηλαδή, ο Σπύρος έχει ασχοληθεί πολύ με το Χριστοδάντη. Περισσότερο από την Ασημίνα, νομίζω. Και με τον Άρη Σοηλέδη και με το. Φυσικά. Άρα στο ένα τραπέζι πρέπει να τρώνε όλοι και στο διπλανό τραπέζι όλοι οι δικηγόροι όλων. Να συνεννοηθούν, να βγάλουν μια άκρη. Πρότεινε να βγουν τετράδα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι. Σπύρος Βυσίδα και Δάντη, δηλαδή. Ναι, τετράδα είναι να βγουν. Ναι, απλά η Ασημίνα με το Χριστοδάντη είναι ζευγάρι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Ο Σπύρος με τη Βυσίδα. Είναι ζευγάρι. Ξέρω. Είναι ζευγάρι. Εφόσον είπε να βγούμε τετράδα, είναι ζευγάρι. Μόνο μου, το λέω εγώ, το παίρνω πάνω. Για σούσι να πάνε, να μην έχει μαχαιροπύρουνα. Γιατί, ναι, αλλά τα ξυλάκια είναι επικίνδυνα. Ο Χρήστος Δάντης δεν νομίζω, παιδιά, ότι θα δεχτεί να βγει με το Σπύρο Μαρτίκα. Να τα λέμε τώρα, γιατί να βγει. Τι να βγει. Γιατί να βγει να πει, τι να πει ο Χρήστος Δάντης με το Σπύρο και τη Βρυσίδα. Τίποτα, ιστορίες, όπως το είπε και ο Μαρτίκας. Δεν θα πούνε κάτι. Ιστορίες του νησιού και το φακόριζο που τρώγανε. Οπότε δεν πάνε για σούσι. Μπορεί και να βγουν, μην το λες. Μπορεί και να βγουν τελικά. Λες. Ναι, γιατί μπορεί να βγει η Ασημίνα και να πει στον Χρήστο, θέλω να βγω με τα παιδιά. Μην πήραν τα παιδιά, θες να πάμε τώρα για φαγητό. Α, εντάξει, πάμε. Το κλασικό που κάνουμε όλοι. Ναι. Okay. Λοιπόν, εκεί τώρα στον Άγιο Δομήνικο έφυγε ο Νικογιάννης. Αυτό ναι. Δηλαδή. Στην Ελλάδα πήγε, όπως το είπε και Τζο πριν. Καλά, ναι. Γιατί τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πολύ. Πένθος, λέει ο Στάθης, πένθος. Δεν είναι πένθος αυτό, παιδιά. Κάθε φορά που φεύγει κάποιος παίκτης, ναι, γιατί φεύγει ένα τέρι σου. Φεύγει ο φίλος σου που έχει εκεί στο νησί. Δεν φεύγει ο κολλητός σου στην ουσία. Την άλλη φορά θα το δει. Ναι, αλλά εσύ τώρα δεν έχει κάποιον να στηριχτεί δίπλα. Ναι, γιατί ο Άρης μαζί με την Ασημίνα κάνουν κάποιες κολεγές εκεί που έλεγε η Σταυρούλα, μοιράζουν λίγο τις ασυλίες, να δουν πώς θα πάνε στον τελικό και αυτή έχει μείνει μόνη της. Συμφωνώ, αλλά το πένθος γιατί. Δηλαδή οι λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί. Αυτό θέλω να πω. Ισχύει. Βέβαια, η Σταυρούλα, αν θυμάμαι σωστά. Προχθές δεν μπέξαμε που έλεγε ότι ο Νικογιάννης δεν είναι φίλος μου, δεν είναι η οικογένειά μου, στηριζόμουν τόσο καιρό. Okay. Τώρα πενθεί που έφυγε. Αισθάνομαι την ανάγκη να την υπερασπιστώ. Ναι. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπε, παιδιά, πισό λεπτό. Είπε. Ναι. Γιατί και εγώ τώρα κολλητούμε, παιδιά. Όχι, έλα. Το γυρνάω, έλα. Περίμενα ως φίλος μου κολλητός να μου δώσει την ασυλία και πάει και τη δίνει στο Στάθη. Και με στεναχώρησε. Γιατί εγώ τον θεωρώ φίλο μου. Ελίνα, δεν το είπε έτσι όπως το είπε. Έτσι το είπε. Εγώ ήμουν πιο έντονη. Εδώ νευρίασε γιατί έδωσε την ασυλία και δεν με στήριξε ο φίλος μου που τον στήριζα εγώ. Τι άλλο να σου πει. Τέλος πάντων, παιδιά, μια χαρά. Αύριο μπορεί να είναι με κάποιον άλλον κολλητό. Τι είναι, μια εβδομάδα έμεινε, μην κάνετε έτσι. Μα τέτοια προσμονή όμως άνθρωποι να θέλουν σε όνει και δεν να πάνε στο γαλάτσι. Δεν νομίζω τέτοια τιμή η περιοχή της Αθήνας δεν έχει ξαναδεί. Να θέλουν όλοι να πάνε στο γαλάτσι. Αυτά συμβαίνουν στον Άγιο Δομήνικο. Τα αυτά που συμβαίνουν όμως σε εμάς είναι πιο ωραία, σας το έχω ξαναπεί. Η Τζόρζια είναι έτοιμη. Δεν ξέρω τι θα χορέψει σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι θα χορέψει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τζόρζια Γεωργίου, νούμερο 6 και κάνε μου λιγάκι σκρολ. Κατερίνα, τσάρκα στην Αθήνα, βάθη Μακρυγιάννη Πολωνό. Μάτια μου μεγάλα, μέλι με το γάλα, γιόμισαν οι δρόμοι ουρανό. Τι έγινε ρε Τζο. Έλα παιδιά, δεν είναι τυχαίο το τραγούδι, γιατί βγήκε η Κατερίνα. Ποια Κατερίνα? Στην Αθήνα. Ναι, αλλά ποια Κατερίνα? Πάτησε εκεί στον Άλυμο και σύστηκαν τα γρασίδια. Οπα. Δείτε. Oh,
Παιδιά, βρίσκεται στον Άλυμο, ναι. Περπατάει εκεί, ο κόσμος είναι από πίσω, την βλέπουν, περνάνε τα αμάξια από τους δρόμους, φοράει το μαγιό της, το μπικινάκι της. Ακούει Φέργη, καταμαυρισμένο σώμα. Να και ρωτήσω κάτι. Και το απολαμβάνεις οπότε άλλοτε. Το παιδί της χρόνισε ή ακόμα είναι μηνών? Ούτε καν, Ελίνα μου, άστο, άστο. Δεν είναι. Τέλεια. Να είναι 6 μηνών το παιδάκι αυτό. Α, και εμένα τόσο. Να τη ζήσει κιόλα. Το σώμα, παιδιά, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι θυμάται το σώμα και ξαναγυρνάει στα παλιά. Ναι. Αλλά αυτό το σώμα έχει μνήμη ελέφαντα στην κούρδη το σώμα. Ναι, το δικό μας δεν θυμάται λίγο το δημοτικό όπως ήμασταν. Εγώ κάπου χτύπησα μικρή και έχει πάθει η ολική αμνησία. Αμνησία έχει το δικό μας σώμα, ναι. Συγκλονιστική η Κατερίνα Σπύρο. Βέβαια. Και τόσο κομπλεξάριστη, ρε παιδί μου, που περπατάει με τόσο άνεση και χορεύει. Και τώρα σας πάω στο επόμενο θέμα. Γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα έξω, ο οποίος θέλει να κουμπίσει την ψυχούλα σας. Σας σκέφτεται κάθε μέρα και θέλει να σας πει μια ευλογημένη καλημέρα τρώγοντας κουακερόπιτα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας λοιπόν. Bonjour. Μια ακόμα ζεστή μέρα, καλοκαιρινή, ζεστή, όμορφη. Ξεκινάμε τη μέρα μας με κουακερόπιτα. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι λοιπόν μια όμορφη, ευλογημένη μέρα. Και εγώ τρώω κουακερόπιτα, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά βάζω και λίγο πραλίνα πάνω. Συγκλονιστική. Λες μωρέ, ποια είναι ωραία η κουακερόπιτα τώρα, συγγνώμη κιόλα. Το πρωί θέλει μπουγάτσα. Μπουγάτσα, ε. Μπουγατσάρα. Κοίτα, δεν συναγωνίζεται η αλήθεια είναι η μπουγάτσα, την κουακερόπιτα, αλλά από τα άλλα διαιτητικά είναι το καλύτερο. Παιδιά, με κοροϊδεύει το κοντρόλ. Τι θες μωρέ, αφού βάζεις πραλίνα πάνω στην κουακερόπιτα. Γιατί ξέρεις τι ώρα που είναι. Μωρέ, ωραίο θα είναι, σίγουρα. Μα σκέτο δεν θα είναι. Μόνο έτσι τρώγεται η κουακερόπιτα, παιδιά. Με λίγη πραλίνα πάνω. Σκέτη δεν νομίζω ότι. Παιδιά, Μαζονάκη, τρώει κουακερόπιτα και πάει και τρέχει 10 χιλιόμετρα κάθε βράδυ τώρα. Είμαι ναι, εσύ βάζεις πραλίνα και δεν τρέχεις τίποτα. Ε, όχι. Εγώ με την άλλη, δεν την πέρα όχθη. Γιατί δεν κατάλαβα. Θα φάμε την πραλίνα και μετά θα πούμε όχι, φούσκωσα, κάτσε λίγο. Να τρέχω με την κουακερόπιτα. Να τρέχω τώρα. Σε κουραστώ λίγο. Πάντως να η αλλαγή του Μαζονάκη που λέγαμε. Είδες, έχει αλλάξει και προσέχει πολύ τον εαυτό του. Παιδιά, δεν φαίνεται πιο νέος από ποτέ. Ναι, όντως. Πραγματικά τι κάνει. Δηλαδή, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο πέρα από τα μυστικά του πρωινού, της κουακερόπιτας, να μας πει και τι κάνει, δεν ξέρω, στο πρόσωπο, γενικά στη ζωή του. Να κρατήσει το μαλλί. Να κρατήσει αυτό το μαλλί. Του πάει πάρα πολύ αυτό το μαλλί. Αυτό τον ανανεώνει ακόμα πιο πολύ. Αχ, καλημέρα στα τι θα σα. Καλημέρα. Πάω στο επόμενο αγόρι. Πού βρίσκεται, πιστεύετε, ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης κάνοντας το αγαπημένο του σπορ? Το οποίο είναι, ρε παιδί μου, τον θέλει έτσι να φοράει τα λιγότερα ρούχα που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Σπορ και λίγα ρούχα. Εκεί στο Αγκίστρι, ας πούμε, εθεάθην χθες ο Γιώργος Σπύρος Χατζιαγγελάκης και η φωτογραφία που τραβήχτηκε είναι αυτή. Του αρέσει. Σπύρο. Όπως ξέρουμε. Καλημέρα, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Του αρέσει, όπως ξέρουμε, να κάνει γυμνισμό και μας δίνει άλλη μια τέτοια φωτογραφία, δείχνοντας μας ότι το μαγιό το έχει αφήσει κάπου εκεί πέρα δίπλα και φρόντισε να κοπεί φωτογραφία στο σωστό σημείο, ναι, έτσι ώστε να μην δούμε. Δεν φρόντισε ο Σπύρος, κάποιος άλλος φρόντισε να κοπεί. Ποιος το φωτογράφησε? Κοίτα, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να είσαι εδώ την κάμερα και έτσι όπως καθόταν γυμνούλης να σηκωνόταν να έτρεχε. Να πήγαινε να έβαζε περιγράφει timer και να ξαναέτρεχε πίσω και να καθόταν και να κάνει ότι κοιτάει από την άλλη γιατί. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι στηριγμένο σε πετρούλα νομίζω. Γιατί βλέπεις πως είναι τραβηγμένο. Πρέπει να το έχεις στηρίξει από εκεί και τσουκ. Παιδιά, και αυτό το βότσαλο πώς κάθεσαι κάτω, δεν είναι εύκολο. Θα έχει ρε παιδί μου, θα έχει μια πετσέτα από κάτω. Πάντως είναι απελευθερωτικό αυτό που κάνει ο Σπύρος. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο και μπράβο το να το ζεις το καλοκαίρι. Πολλά φιλιά στο Σπύρο Χατζιαγγελάκη. Και στην παρέα του. Και πάω τώρα στο επόμενο. Χθες που λέτε, είχε γενέθλια το ευαίσθητο καρκινάκι Μαρία Καλάβρια. Και πήγε εκεί ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ευαίσθητος φίλος της, να της πει χρόνια πολλά. Πολύ ωραία. Και πώς πιστεύετε ότι πραγματοποιήθηκε αυτή η ευχή? Δείτε. Μωρό μου. Αγάπη μου, ελευθερία. Τα λουλούδια, μωρό μου, στο μεγαλύτερο, στο μορφότερο λουλούδι. Τι μου έφυγε σήμερα από τα γυναικεία. Να σου εύχομαι, να είσαι έτσι όπως είσαι πάντα. Αυτό, γεμάτη φως. Happy birthday to me. Χρόνια της πολλά. Ναι. Πολλά. Βέβαια. Είναι αυτό το κλασικό ρε παιδί μου που θες να πας να πεις τον άλλο χρόνια πολλά και τον βλέπεις. Γιατί κάνεις, περίμενε, μην πεις τίποτα. Θα ανοίξω το κινητό. Θα κάνουμε τώρα ότι είμαστε χαρούμενοι. Αλλά δεν κοιτάχτηκα ποτέ. Είναι αυτό το κλασικό. Έλα. Ότι... Αυτό σας ταιριάζει. Γιάννα, να τι γίνεται. Μωρό μου. Είσαι καλά. Τι είσαι καλά. Πώς είναι τα νέα σου, τι γίνεται. Όλα καλά. Τέλεια, όλα μπράβο, τέλεια. Εσύ καλά. Εσένα και εγώ, χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ, Τάσο μου.
Εδώ έχουν γίνει και προτάσεις γάμου έτσι. Κοίτοντας μόνο την κάμερα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έλα τώρα. Ζήστε λίγο τη ζωή σας, ρε παιδιά. Αφήστε τα κινητά, μαν πια. Το λέμε στην ενότητα του σκρολ. Απίστευτο. Εγώ τουλάχιστον πληρώνομαι γι' αυτό. Οπότε το κάνω για να βγάλω το μεροκάματο. Και για να κλείσει έτσι ωραία η Πέμπτη, ας πέσει φωτογραφία για να μου πείτε, αφού ξεζουμίσετε και αποχυμώσετε το μυαλουδάκι σας, ποιο είναι αυτό το κορίτσι. Τι μας δίνεις. Έλα, εντάξει τώρα, θα μας κοϊδεύεις. Έλα. Θα γίνεται ο προσωπικός φωτογράφος του Σπύρου στις γυμνές φωτογραφίες στο Αγκίστρι. Εγώ θέλω κουακερόπιτα. Εσύ γιατί δεν παίζεις εδώ. Βοήθα μας λίγο, πες μας κάτι. Πάντως εθνική συνείδηση μπορούμε να πούμε. Έχει. Πες μας. Λοιπόν, ακούστε, είναι στάσομου συνομιλική μας. Είναι ένα κορίτσι δηλαδή εκεί γύρω στα 30. Γιατί δική μας δεν είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δική μας όλοι, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι ήταν αυτό τώρα, βόμβα, δεν παίζω. Είμαστε λίγο millennials τώρα, τι να κάνουμε. Ήταν ρατσιστικό, συγγνώμη. Είναι συνομιλική μας, παιδιά. Όλοι στα 30 είμαστε. Ακούστε τώρα, αυτό το κορίτσι είναι ηθοποιός. Ναι. Ωραία. Συνεχίζει να κρατάει αυτό το χρώμα στα μαλλιά της μέχρι και τώρα που μιλάμε. Ναι. Αν και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται μπροστά στα φώτα, την ξέρουμε όλοι. Μάλιστα, βρίσκεται μπροστά. Έλα. Ποιος βρίσκεται στα φώτα, την ξέρουμε όλοι. Έλα, πείτε κάτι. Έλα, θα σας πω. Κάνει, γιατί κάνει διακοπές και δεν βρίσκεται στα φώτα. Όχι, απλά τώρα δεν έχει κλείσει κάποια σειρά, όπως ας πούμε... Δεν παίζει κάπου φέτος, σε κάποιες στην τηλεόραση. Στο θέατρο όμως φαντάζομαι παίζει. Όπως ας πούμε στους συμμαθητές που την είχαμε δει κάποια στιγμή παλιότερα. Η Βάσο Λασκα... Όχι, Βάσο Λασκαράκη. Αυτή θα έλεγα. Η Σολομού. Ή ας πούμε στο Πέτα τη Φριτέζα που την είχαμε δει κάποια άλλη φορά. Αχ, η Πινελόπη Πλακά. Είναι η Πινελόπη. Κούκλα, κούκλα η Πινελόπη. Φωτογράφος του Σπύρου στις γυμνές. Καλά πήγε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, η Βασιλική είναι έτοιμη. Μπας Χιούι έρχεται για τηλεοπτικό ρεπορτάζ βεβαίως εδώ στο Breakfast και βεβαίως έρχεται σε λίγο ένα πολύ ρογκάλο από τη Φωτεινή, αλλά και η Μέρη Βιτίναρος, Model Instructor του GNTM κατά τη διάρκεια του Bootcamp. Εδώ στο Breakfast μόνο. Πέφτω και χάνω την καρδιά μου, χάνομαι μέσα στη φωτιά σου. Δεν θέλω να σου το πω, χάνω τον έλεγχο. Θέλω κι ας ξέρω πως δεν πρέπει, σκέψη απαγορευμένη. Όσο κι αν προσπαθώ, χάνω τον έλεγχο. Χάνω τον έλεγχο. Δείτε μόνο στο Breakfast at Star τη Μέρη Βιτίναρος που θα έχει το ρόλο της Model Instructor κατά τη διάρκεια του Bootcamp του νέου GNTM. Θέλω να δω κορίτσια που έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις 11 και 4 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις κάθε ζωδίου για τον μήνα Ιούλιο. Ξανά, Breakfast at Star. Σήμερα λοιπόν 5η 30 του μηνός και όπως σας έχουμε πει η Βασιλική Μπασιούρη είναι εδώ για να μας φέρει το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ροζ το κορίτσι. Τι κάνεις? Πολύ καλά εσείς. Πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Είμαι εδώ να σας πω όλα τα τηλεοπτικά που πρόκειται να συμβούν τη νέα σεζόν που ετοιμάζεται σιγά σιγά. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Αντένα και από δύο νέες σειρές που πρόκειται να φιλοξενήσει το πρόγραμμά του την ερχόμενη σεζόν. Yeah. Η πρώτη σειρά λέγεται «Ποιος Παπαδόπουλος». Ah. Είναι νέα κωμική σειρά, η οποία θα έχει τρεις πρωταγωνιστές. Είναι η Μαριάννα του Μασάτου, ο Κρατερός Κατσούλης και η Ελένη Ουζουνίδου. Τέλειο. Ωραίο. Θα γίνει ένα μπέρδεμα μεταξύ αυτών των πρωταγωνιστών. Πρόκειται για δύο οικογένειες, οι οποίες θα μπερδέψουν κατά κάποιο τρόπο τα μωρά τους στο μεευτήριο και 16 χρόνια μετά έρχεται η ανατροπή και οι πλούσιοι Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν στην έπαυλή τους τους σε εισαγωγικά φτωχούς Παπαδόπουλους για να τα βρούνε με τα μωρά. Έλα, υπέροχο σενάριο. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει πάρα πολύ τρομερό ενδιαφέρον. Φαντάζομαι είναι κωμικό όλο, έτσι. Ναι. Τώρα Κρατερός Κατσούλης, φαντάζομαι. Ναι.
Είναι εξ ολοκλήρου κωμωδία και παραμένουμε στον Αντένα σε μια άλλη σειρά που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες στη Μάγισσα. Ναι, που ναι, θα ναι. Έχει το cast των Μελισσών. Βεβαίως. Ναι. Άλλες δύο προσθήκες έχουμε σε αυτή τη σειρά, πάλι από τις Μέλισσες. Πρόκειται για τον Νίκο Ψαρά και για την ηθοποιό Μαρκέλα Γιαννάτου. Και για τη Μαρκέλα Γιαννάτου. Υπέροχο, υπέροχο και αυτό. Αυτό το περιμένουμε πώς και πώς. Γιατί είναι ότι έρχεται με φόρα από την προηγούμενη επιτυχία τώρα αυτό. Δεν είναι έτσι καινούριο, αν να δούμε πώς θα πάει. Έρχεται με φόρα. Και είναι και το ίδιο δίδυμο, έτσι, και συγγραφικό και ο σκηνοθέτης. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο πάντα της συγγραφέως. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Αντένα. Ναι, και πού πάμε. Και πάμε Αλφα. Είναι στην επιτυχία του Αλφα για αυτή τη σεζόν, στο Σασμό, πολύ αγαπημένη σειρά. Χαμός πάλι και χθες στο Twitter και έχω να σας πω τα πάντα για το συγκλονιστικό φινάλε. Τι έγινε με τον Γεράσιμο. Για πες. Αφήνουμε το Γεράσιμο γιατί όπως είπαμε και χθες έφυγε. Και την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 6 του μηνός θα πέσουν οι τίτλοι για την πρώτη σεζόν του Σασμού, αλλά όχι ευχάριστα. Ναι. Πρόκειται να συμβεί ένας φόνος. Ένας φόνος που θα ανατρέξει όλα τα δεδομένα της σειράς. Πρόκειται για το Θανάση Πατριαρχαία, τον τηλεοπτικό άγγελο, ο οποίος θα βρεθεί στο ιατρείο του σφαγμένος. Τι έγινε, και έτσι φαντάζομαι θα κλείσει για να πάει για του χρόνου. Και άντε τώρα εσύ ακριβώς, να περιμένεις. Με πάρα πολλά ερωτηματικά. Τι έγινε, δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Όλο το χωριό ανάστατο και όλοι υποψήφοι δολοφόνοι. Βέβαια. Μάλιστα. Και είναι απλοκή τώρα, να δούμε τι θα γίνει με το επόμενο. Είναι και ένας γάμος να γίνει σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, αλλά λόγω του φόνου δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτός ο γάμος. Να του πούμε να μην πάει, να το προστατέψουμε αφού το ξέρουμε. Ναι. Και κλείνουμε με τον Δημήτρη Λάλο από το Σασμό επίσης, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αμερική, αυτές τις ημέρες είναι στην Αμερική, με την παράστασή του Έκτορος Κάθαρσης, μια παράσταση μονόλογος για τον ίδιο και σκηνοθεσία από τον ίδιο. Πρόκειται για τα ομηρικά έπη, συγκεκριμένα Ιλιάδα. Μία παράσταση εξαιρετική. Όσοι δεν την είδατε το φετινό χειμώνα, νομίζω ότι θα πάει και δεύτερη χρονιά. Πάει, ναι. Οπότε θα τη δείτε του χρόνου. Φοβερός, εξαιρετικός. Και πήγε στην Ομογένεια τώρα και θα τον περιμένουν πώς και πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Μας έφερες και πάλι τα καλύτερα και προχωράμε στο νούμερο 3. Για πάμε στο νούμερο 3, γιατί εκεί θα συνδεθούμε με την Κατερίνα Πιπέρη που έχει πάει κάπου πάρα πολύ ωραία. Και έχει να κάνει με την Αμερική του τότε. Παλιά καλή Αμερική και θα πάμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κατερίνα, καλημέρα. Όπα. Κάνεις πρωινιάτικα. Φτιάξε Κατερινάκη, πού βρίσκεσαι πάλι. Κάτι στα μπαλκόνια. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πού είσαι. Είμαι στο μπαλκόνι ενός φανταστικού χώρου και λέω φανταστικού, γιατί ούτε εσείς φαντάζεστε που έχω έρθει και θα σας περιγράψω αμέσως τώρα. Ναι. Θα σας ταξιδέψω γευστικά και όχι μόνο εκτός Ευρώπης, πάμε λίγο Αμερική. Και θέλω να δείτε πραγματικά, παιδιά, έναν τέλειο χώρο που τον έχω λατρέψει και θα το λατρέψετε κι εσείς, γιατί μας θυμίζει, μας ταξιδεύει στη δεκαετία του 50, έχουμε επηρεαστεί από εκεί, πάντως δεν το έχω ξαναδεί στην Αθήνα εγώ και πολύ ωραίο και κάνω και αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όλα εδώ μέσα είναι επηρεασμένα από τη δεκαετία του 50. Έχουμε δει τα παλιά, τα ωραία, τα μπεργκεράδικα, που τρώγαμε τις πατάτες, αυτά τα ωραία τα καθίσματα με τις παρέες μας. Πόσα άτομα καθόμαστε, 6, 7, 8 εδώ. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό πράγμα που βλέπαμε παλιά και λέγαμε θέλουμε να το ζήσουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι. Λοιπόν, καλά. Αυτό δεν υπάρχει, Ελίνα, σίγουρα. Θα φέρω στο πλατό. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω δύο υπέροχα παιδιά, δύο πολύ φιλόξενα παιδιά. Είναι η Φραντζέσκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να μας πεις λίγο, Φραντζέσκα, τι ωραίο έχετε φτιάξει τη διακόσμηση λίγο, που έχετε επηρεαστεί. Λοιπόν, μιλάμε για το μαγαζί μας, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το 50. Είναι από μία σειρά την οποία την έβλεπα μέσα στην καραντίνα. Είναι το Riverdale, για όποιον το ξέρει. Ναι. Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι... το περισσότερο μέρος της βασικά γίνεται σε αυτό το diner, το κλασικό diner.
το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα και γι' αυτό είπαμε να το φέρουμε κι εμείς εδώ πέρα. Και κάνουμε και μία έτσι τσαχπινιά το βράδυ, βάζουμε έναν προτζέκτορα και το δείχνουμε στον κόσμο αυτή τη σειρά για να μπει λίγο καλύτερα στο κλίμα. Ε, τέλεια. Μπαίνει και τρώει. Μάικ, θες να μας πεις λίγο για αυτά τα ωραία πιάτα που δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Για πρωινό δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχουμε και πρωινό εδώ. Αυτό βέβαια θα το φάω για πρωινό, δεν πειράζει. Τι να σας πω, οι πρώτες ύλες είναι φρέσκες όλες, είναι χειροποίητα όλα. Έχουμε το street food, το οποίο είναι πιο χειροποίητο, με φρέσια πατάτα και λοιπά. Είναι πιο καθαρό, παρόλο που είναι street food. Έχει πάρα πολλές γεύσεις, να πούμε έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολλές γεύσεις. Mm-hmm. Το πιο δυνατό μας είναι εδώ πέρα το Burger Bull, που είναι με σος μαύρης τρούφας, bacon μαύρου κύλου, δύο. Αχ, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που περνάω τώρα εγώ. Εμείς. Σε νιώθουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, τα παιδιά εκεί, τη Φραντσέσκα και το Μάικ. Ο κόσμος όταν έρχεται εκεί αντιλαμβάνεται την προσέγγιση και από πού έχετε επηρεαστεί ή ρωτάνε τι είναι εδώ, πώς αυτό, πώς σας ήρθε και όλα αυτά. Κυρίως ο κόσμος, επειδή η ηλικία που έρχεται εδώ πέρα είναι πολύ νεανική, γιατί έχουν δει το μαγαζί και τη σειρά, ξέρουν που έρχονται και κυρίως το καταλαβαίνω όταν παραγγέλνουν μία μερίδα πατάτες, την οποία τη βουτάνε μέσα στη σαντιγή του milkshake. Περίμενε. Αλήθεια. Υπέροχο. Θα πάω, δεν έχω ξαναφάει, δεν έχω ξαναφάει. Κλασικό αμερικάνικο. Για πες. Α, ταιριάζει. Αν μιλάμε γλυκό, είναι πολύ καλό. Όχι, καλό είναι. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, από το χώρο. Δεν θα στα φέρω, γιατί είναι πολύ ωραία. Αλλά ναι, η διακόσμηση, τα καθίσματα, τα τραπέζια, οι τείχοι, όλα παραπέμπουν εκεί. Είδες το COVID, τι ιδέες γεννάει. Δεν έχει μπει διακοσμητής, είναι όλο... Α, μόνοι σας το φτιάξατε όλο αυτό. Φανταστικό. Μόνοι μας. Εντέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λίγο στο τέλος. Πάμε να κόψουμε, εννοείται. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να κόψουμε λίγο να φανεί λίγο το αυγό το ωραίο. Όχι, θα κοιθεί και όλα τώρα. Παιδιά, δεν έρχεται εσύ εδώ να πάμε. Καταπληκτική Κατερίνα. Σουράζεται. Ναι, όπως είναι τώρα, σε δύο πακετάκια. Όλο. Σε δύο πακετάκια. Δεν φέρτο πριν πήξε ο κρόκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά να έχετε. Πού τα βρίσκει, ρε παιδί μου, το Κατερινάκι, όλα αυτά, πού τα βρίσκει, ε. Πολύ ωραία. Προχωράμε, πάμε σε ένα κορίτσι υπέρλαμπρο, που σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εκείνη. Φωτεινή Ψυχίδου, και δώσε μας τα φώτα σου, φώτο στο νούμερο 2. Να είσαι φωτεινή, να είσαι υπέρλαμπρη. Σε αγαπάμε πολύ όλοι και εδώ και στο κοντρόλ και όλοι. Χρόνια πολλά. Σας αγαπώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που γιορτάζω τα γενέθλιά μου μαζί σας. Πώς νιώθεις τώρα που κλείνεις τα 25? Κοίταξε, αυτό μου λέγανε. Κοίταξε να δεις. Μην κοιτάς που εγώ μπήκα 25 και είμαι 43. Έχω πάρα πολύ καλό πλαστικό. Και επίσης είναι σαν την Άννα, τη Δύση. Όσο μεγαλώνω, γίνομαι πιο ωραία. Έτσι μου λένε. Έτσι μου λένε. Επίσης μου λένε ότι είμαι πολύ μικρή. Φαίνομαι πάρα πάρα πολύ μικρή. Και μου λένε επίσης. Δεν τα λέω εγώ. Μου τα έχουν πει. Το χωριό. Λοιπόν, σήμερα καύσωνας. Ναι. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Τι κάνουμε μες στον καύσωνα? Πρέπει να κυκλοφορήσουμε μες στον καύσωνα. Βρέθηκε το Breakfast at Star στο Λιοπύρι, στο κέντρο της Αθήνας. Πώς το αντιμετωπίζει ο Αθηναίος αυτό? Κάνει με στη ζέστη. Βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας και είναι καύσωνας. Είστε έτοιμοι να δώσετε τα φώτα σας στη φώτο? Τι ώρα είναι, ρε παλικάρια? Δεν ξέρουν ελληνικά. Και τους έβγαλες μέσα στον καύσωνα. Αυτή θέλω, δεν είχαν δει την Ακρόπολη. Τι να κάνω εγώ? You guys, I'm sorry. How does it feel with the sun and the heat? I'm in Georgia and it's a lot more humid there. It's like 70% every day. Horrible, yeah, never go. Είπαμε να ξεσκάσουμε λίγο. Και
Κυκλοφορεί κόσμο. Ναι, ναι, ειδικά στου δρόμου. Oh. Έχω 4 χρόνια μένω στην Αυστραλία. Α, για πες και εκεί. Χειρότερα, ναι. Αλήθεια. Άρα είμαστε χαλίκοι εδώ πέρα. Εντάξει, χαλαρά είναι. Δεν. Α, είμαστε χαλακούτερε που φωνάζετε. Τώρα, εγώ τι θα πω στην αρχισυντάκτρια που τη λέω με έβγαλε μέσα στον καύσωνα σε τέτοιε συνθήκε. Νομίζω ότι θα ήμουν μόνη μου, αλλά βλέπω κι άλλο κόσμο γύρω μου. Να ψωνίσω ήρθα. Μπαίνει σε μαγαζί, air condition στο μαγαζί. Έχεις και δικαιολογία, ρε παιδί μου, λες. Ναι. Έλα να μπούμε να δροσιστούμε. Ναι, έτσι, έτσι. Τι σε φέρνει, Καρίνα μου, εσένα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο λιοπύρι, τώρα που έχει καύσιμα. Φαινόταν ότι είχε συννεφιά. Φαινόταν από σκιερά. Ναι. Καλοκαίρι μέσα θα μείνουμε. Σωστό. Είχες ακούσει για καύσωνα. Όχι, αλλά το φανταζόμουν. Τι ωραία στυλάκια είναι αυτά, με τι ασχολείστε. Σπουδάζουμε στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Το θέμα μου είναι καύσωνας και μ' αρέσεις, γιατί ορίστε, πώς λένε. Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι εδώ, με δε φίλε. Και στη Θεσσαλονίκη κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και μπορώ να πω και λίγο χειρότερα. Αντέχουμε εμείς, δεν παθαίνουμε τίποτα. Αυτά είναι τα νιάτα. Πόσο χρονών είσαστε? 20. Ξαφανιστείτε. Σωτήρη, γιατί φοράς μαύρη μπλούζα μέσα στον καύσωνα? Γιατί μου αρέσει σαν χρώμα. Ναι, ρε Σωτήρη μου, εσύ να σε αρέσει σαν χρώμα και σου πάει και πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα ήταν προτιμότερο να φορέσει κάτι άσπρο σήμερα, καθότι με το μαύρο απορροφάτισα την ιστορία. Θα ήταν προτιμότερο. Είδες τώρα, να σου πω. Και στα δίκια σου. Βγήκα βόλτα με τέτοιο καιρό. Κι όμως, ο κόσμος βγαίνει βόλτες με τέτοιο καιρό. Αυτή είναι η στιγμή μου. Έλα. Εμένα με λένε Τεό. Πες μου ειλικρινά αυτό το καταπληκτικό μπρίο σου, τι κάνεις στη ζωή σου. Θα προτιμούσα να ήμουν έτσι ένα celebrity, θα το γούσαρα πάρα πολύ. Ανοίγω την τηλεόραση και να με βλέπω. Να είμαι το είδωλο όλων. Προσκυνήστε το είδωλο. Αλλά στην ουσία είμαι ξενοδοχό υπάλληλος. Εδώ πέρα στην Αθήνα είναι για δουλειά. Να είναι καλά τα air condition και ανεμιστήρες. Πρέπει να φύγω, θέλω να δώσω ένα σούπερ μήνυμα. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι. Εσύ στο λιοπύρι έξω, γιατί βγήκες με τους 40 βαθμούς. Είδες την κυκλοφορία έξω. Είναι δυνατόν να μην βγεις. Βγείτε, παιδιά μου, βγείτε, κυκλοφορεί κόσμος. Πάντως την πατάς, όπως το είπε και το κορίτσι, η φίλη μας. Άμα δεις λίγο συννεφιά, λες αυγό, μωρέ. Ναι, είναι που δεν ενημερώνεστε. Αγάπες, μπείτε, δείτε το μετεωρολογικό. Να βλέπουν breakfast κάθε πρωί, αφού τα λέμε εδώ. Ναι, ρε παιδιά. Σωστά, Ελίνα μου πρέπει να ενημερώνεστε. Ναι, κάθε μέρα. Άλλο. Έχει τύχει και πάρα πολλές φορές αυτό το χειμώνα που πέρασε να έχει ήλιο και να είναι με δόντια. Και να βγούμε με το κουντομάνικο και να κάνουμε instant botox. Φώτο μου, φωτεινή μου. Φιλιά. Πολλά, πολλά φιλιά. Αύριο θα είσαι και πάλι εδώ να σε χαιρόμαστε. Φιλιά, φιλιά πολλά, χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ. Και ήρθε η ώρα το Breakfast at Star να κορυφώσει το countdown. Σωστά. Πάμε κατευθείαν στο νούμερο 1, το οποίο σήμερα είναι μοναδικό και θα μπορούσε να λέγεται και αποκλειστικό. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σας συστήσαμε την καινούρια κριτική επιτροπή? Βέβαια. Υπήρχε μια θέση καινή εκεί στο Greece's Next Top Model, όπου ήρθε να την πάρει ένα κορίτσι το οποίο κατέφθασε από τη μακρινή Αυστραλία για να καταλάβει τη θέση της Model Instructor κατά τη διάρκεια του bootcamp, δηλαδή 2 επεισόδια ολόκληρα όσο διαρκεί το bootcamp. Θα βλέπουμε στις οθόνες μας τη Μέρη Βιτίναρος για να συμβουλεύει και να κατευθύνει τα κορίτσια λίγο πριν επιλεχθεί η τελική 20, πόσα θα είναι τα κορίτσια, ναι, ναι, για να μπουν στον σπίτι. Σήμερα έχουμε την τιμή αποκλειστικά να την γνωρίσουμε εδώ στο breakfast για να μας πει κάποια πράγματα από τα κορίτσια. Τι περιμένει να δει από αυτές και τι tips θα τους δώσει για να πάνε στην επόμενη φάση. Τι πιστεύετε, θα παραμείνει, θα συνεχίσει στο GNTM? Γιατί φέτος παίζει να δούμε πάρα πολλά πρόσωπα της μόδας καταξιωμένα να περνάνε από εκεί. Πάμε να την γνωρίσουμε, παιδιά, στο νούμερο 1. Καλώς ήρθες στο GNTM. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη να είμαι εδώ. Μας έχεις έρθει από μακριά.
Ναι, γεννήθηκα στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η γιαγιά μου είναι από Καλαμάτα και ο παππούς μου είναι από ένα χωριό κοντά στη Καλαμάτα. Δεν ξέρω το όνομα. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το ρόλο σου εδώ. Τι θα σε δούμε να κάνεις? Εδώ είμαι στο boot camp και βοηθάω τα κορίτσια για να έχουν ενέργεια, βοηθάω με τις πόζες, όλα αυτά. Τα κορίτσια έχει πολύ ενέργεια σήμερα. Δύσκολος ο ρόλος. Έχουμε πολλά διαφορετικά κοπέλες αυτή τη φορά, και, αλλά όλα όμορφοι in their own way. Είναι ωραία να έχουμε diversity και όλα αυτά τα πράγματα. Το ρόλο μου δεν είναι δύσκολο γιατί ξέρω τι κάνω και είμαι εδώ με τα κορίτσια και βγάλω το καλύτερο εαυτό του. Έχεις μια πολύ πετυχημένη καριέρα στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησα το modeling όταν ήμουν 17 χρονών. Ήμουνα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα οικονομικά και ήμουνα με μια βαλίτσα στο χέρι, όλη την ώρα ταξιδεύω για δουλειές και έκανα πολλές δουλειές σε πολλά μέρη του κόσμου. Recently έκανα το Guess, ένα worldwide campaign, και Wilson. Ήθελα να γίνω ταινίστρια όταν ήμουν μικρή, αλλά δεν έγινα ταινίστρια, αλλά το έκανα σε ένα photoshoot. Εντάξει είναι, έγινε, kind of. Από τα κορίτσια τι ψάχνεις, τι θέλεις να έχουν? Θέλω να δω κορίτσια που έχουν αυτοπεποίθηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέλουμε δυναμικές πόζες, θέλουμε ενέργεια. Αυτά είναι σημαντικό στο photo shooting. Με τους κριτές, ναι. Ποια είναι η σχέση σου? Πάω καλά με τις κριτές, όλες είναι so nice και very welcoming. Πάμε καλά, ο Γιώργος έχει πολύ πλάκα, ο Τάσος είναι πολύ φιλικός και η Βίκη είναι θεά. Πολύ γλυκά και ναι, είμαι πολύ χαρούμενη εδώ. Εντάξει, βλέπεις μπροστά σου ένα σούπερ μόντελ, έτσι. Yeah, εν τω μεταξύ, έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και επειδή την έχω ψάξει η ίδια, είναι τόσο συναισθαλμένη που ούτε τα μισά δεν είπε. Δηλαδή, ξεκίνησε ουσιαστικά από τα 17 της να ασχολείται με τον κόσμο της μόδας. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει συλλέξει τόσες εμπειρίες δουλεύοντας με, ακούστε τώρα, Versace, Vogue, έχει κάνει εξώφυλλα, Woman's Health. Τελευταία της καμπάνια είναι τώρα με την Guess. Yes, βέβαια. Η οποία έχει βγει κιόλας αναπληρωματική runner-up το 2012 στο Miss Universe. Δηλαδή, με τόσες γυναίκες σε όλο τον πλανήτη, κατάφερε να μπει στις τρεις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου η Μέρη. Και τώρα θα είναι και στο GNTM. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν είναι απλά ανανεωμένο το GNTM. Έχει φέρει ένα παγκόσμιο αέρα από τη νέα σεζόν. Και τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν και απαιτήσεις πολλές. Ναι, και να σταματήσουν να τη λένε Βιτίναρος. Τη λένε Βιτινάρος. Ναι. Τη λένε λάθος. Μάλιστα. Ωραία. Υπέροχη λοιπόν Μέρη Βιτίναρος εδώ στο Breakfast at Star. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μετά το υπέροχο νούμερο 1. Και έχουμε την Καλλιόπη μας, την δεύτερη νικήτρια του MasterChef, γιατί αυτό είναι η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη Μπεζαντέ μπαίνει στην κουζίνα του Breakfast σε λίγα λεπτά και φτιάχνει μια υπέροχη δροσερή μακαρονοσαλάτα. Και αμέσως μετά έχουμε ένα υπέροχο challenge μάχη, με διάφορα προϊόντα που δεν ξέρω τι θα γίνει. Στις 11 και 4, η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις κάθε ζωδίου για τον μήνα Ιούλιο. Να καλωσορίσουμε το υπέροχο αυτό κορίτσι, Καλλιόπη Μπεζαντέ. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Είσαι ήρεμη, ναι. Είσαι όμορφη. Ευχαριστώ. Και είσαι έτοιμη να μας φτιάξεις κάτι ωραίο καλοκαιρινό? Είμαι πανέτοιμη.
Θα κάνω μια δροσερή μακαρονοσαλάτα για το μεσημέρι, για το βράδυ, εύκολη, γρήγορη. Για όλες τις ώρες. Ακριβώς. Για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, γάντια. Γάντια πάντα, βέβαια. Είναι γεύμα κανονικό η μακαρονοσαλάτα, έτσι. Σωστά. Βάζουμε πάντα τα γάντια στην κουζίνα, το προτιμώ. Λοιπόν, έχουμε τα μακαρονάκια μας να βράζουν και θα. Τι μακαρόν έχεις βάλει? Έχω βάλει βίδες, αλλά μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και με πένες και με κοφτό μακαρονάκι και με πένες τρικόλο. Ό,τι θα αρέσει τον καθένα. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Ωραία. Σε πρώτο χρόνο ξεκινάμε και κόβουμε τα λαχανικά. Ντοματίνια, ε. Σωστά, θα ξεκινήσουμε τα ντοματίνια μας. Αυτό μπορεί να το κάνεις και μεγάλη ποσότητα. Σωστά. Στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Άλλη μέρα. Σε... Είναι ωραία η μακαρονοσαλάτα. Είναι πολύ ωραία. Πολύ χορταστική. Σε οικογενειακά τραπέζια. Είναι σου ένας... έχει μείνει αυτό με τον καθαρό πάγκο από το MasterChef, από το κοντιζά. Είναι η λύση. Μην πετάει τίποτα. Ακριβώς. Τίποτα. Καθαρά, τακτοποιημένα όλα. Ωραία. Αφού κόβουμε ντοματένια, μετά έχουμε και πιπεριές, βλέπω εκεί. Ε. Σωστά. Ωραία, θα κόψουμε και τις πιπερίτσες μας τώρα. Αν δεν αλατίζεις ένα-ένα που τα βάζεις. Μετά. Όλα μαζί. Σωστά, όλα μαζί. Θα αλατίσουμε έτσι κι αλλιώς και τη σάλτσα μας. Αυτή τη σως περιμένω να δω, γιατί μπορεί να ταιριάζει και σε άλλα φαγητά. Ισχύει, ταιριάζει. Α, είναι μία από τις αγαπημένες μου σως. Τη βάζεις και σε άλλα φαγητά αυτή τη σως. Τη σως αυτή τη βάζω και στις πατάτες, στους τηγανιτές, να πω την αλήθεια. Αλλά την προτιμώ για αυτή τη σαλάτα, διότι είναι εύκολη, γρήγορη και για το καλοκαίρι, ειδικά όταν θες να κάνεις κάτι γρήγορο, είναι ελαφριά, είναι δροσερή αρκετή. Άμα προσέχουμε και τη διατροφή μας το βράδυ, ελαφριά. Σωστά. Ωραία, μακαρονοσαλάτα στο μπαλκόνι, με τον καύσωνα. Επίσης μπορούμε και σε κάποιο τραπέζι να τη βγάλουμε ως συνοδευτικό. Είναι πολύ ωραία σαν ιδέα. Τέλεια. Όση ώρα κόβεις τα λαχανικά, εγώ θέλω να πάω κάπου γιατί ζεστάθηκα και θέλω κάτι να πιω. Έχετε δει ότι εμείς εδώ στο πλατό έχουμε έναν υπέροχο αυτόματο πολιτή και μέσα έχει υπέροχα προϊόντα. Θέλω λοιπόν τώρα κάτι να πιω, να δροσιστώ, να γεράσουμε και εδώ το πλατό και θα επιλέξω αυτό. Αυτό θα επιλέξω, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι Coolvit. Ενισχυμένο με μια ποικιλία από βιταμίνες, υπέροχο, υπέροχο στη γεύση. Επαναφορτίζει τις μπαταρίες. Θέλω να σας πω ότι έχει γεύση, γιατί αυτό προτιμώ εγώ να πίνω, να το δοκιμάσουμε κιόλας, μάγκο, γκουάβα και ακτινίδιο. Σε κάνει να χαλαρώνεις αυτή εδώ η ποικιλία, το πράσινο Coolvit, γιατί το πράσινο μου αρέσει εμένα. Έχει μια αναζωογονητική επίδραση στον οργανισμό. Τώρα λοιπόν, αν είσαι έξω, περπατάς στον δρόμο και ζεσταίνεσαι πάρα πολύ με 37 βαθμούς Κελσίου. Coolvit, από τον αυτόματο πολιτή το πήρα εγώ, εσύ θα το βρεις βεβαίως, να το επιλέξεις, να δροσιστείς και να αναζωογονηθείς. Πολύ ωραίο. Πώς είναι? Πολύ, πάρα πολύ ωραίο, Καλλιόπη μου. Μαζί με τη μακαρονοσαλάτα θα είναι τέλειο. Τέλειο. Για να δω, τι κόβεις τώρα? Λοιπόν, κόψαμε τις πιπεριές, τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Τώρα κόβουμε τα μυρωδικά, το βασιλικό και τον άνηθο. Και βασιλικό και άνηθο. Σωστά. Και κρεμμυδάκι. Εντάξει, από βιταμίνες άλλο τίποτα η μακαρονοσαλάτα της Καλλιόπης. Θα την έχουμε και στην καντίνα αυτή την μακαρονοσαλάτα. Εννοείται, θα είναι από τα πιάτα ημέρας. Περιμένουμε νέα σου, να ξέρεις γενικά. Είναι πολλά τα νέα, σιγά σιγά θα τα ανακοινώνουμε κατά καιρούς. Τώρα τι κόβουμε, τον άνηθο, ε? Σωστά, τώρα ψιλοκόβουμε τον άνηθο. Άρα δηλαδή, για να καταλάβω, έχεις ξεκινήσει με ντοματίνια και βάζεις όλα τα λαχανικά πρώτα. Ακριβώς. Τα μακαρόνια κατά τη διάρκεια αυτή βράζουν. Σωστά. Οπότε η μακαρονοσαλάτα είναι έτοιμη σε κανένα δεκάλεπτο, το πολύ. Και λιγότερο, σε τρία λεπτά και είμαστε έτοιμοι σχεδόν να κατέψουμε τα μακαρόνια μας. Ωραία. Πόση ώρα τα αφήνεις να βράσουν, ε? Γύρω στα 8 με 10 λεπτά και αναλόγως. Πώς ναι, οι βίδες δεν θέλουν είναι παραπάνω. Σωστά. Βέβαια. Ατέντε. Ωραία, ατέντε. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τώρα αλατάκι. Τι βάζεις, αλατάκι. Αλατάκι. Πιπεράκι. Άλλο μπαχαρικό δεν βάζουμε, ε? Όχι, δεν θα προσθέσουμε κάτι άλλο. Ωραίο, έχεις τα περάκια για τον μπάνιο είναι και αυτό. Είναι πολύ καλό και για την παραλία, η αλήθεια είναι, και για τα μικρά παιδιά να μάθουν να τρώνε και τα λαχανικά. Ναι, με τόσα λαχανικά μέσα, αν μη τι άλλο, τα παιδιά θα πάρουν και βιταμίνες και όλα, μάλιστα. Ανακατεύουμε λοιπόν τα λαχανικά, βράζουν τα μακαρόνια.
Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, έχουμε τελειώσει και τώρα πάμε να προχωρήσουμε στη σως μας. Πάρτε χαρτί και μου λείπει για τη σως. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα μπροστά? Λοιπόν, έχουμε το γιαούρτι. Το γιαούρτι και θα προσθέσουμε μέσα το ξύδι. Ξύδι. Μαγιονέζα. Δεν μου αρέσει η μαγιονέζα, θα βάλω. Σε ποιον δεν αρέσει η μαγιονέζα? Πες μου έναν που δεν του αρέσει η μαγιονέζα. Ωραία. Και θα βάλουμε και λίγο μέλι. Γιαούρτι, μαγιονέζα, μέλι και ξύδι. Σωστά. Και θα βάλουμε... Θα την κάνω σήμερα. Εννοείται. Ωραία. Πού αλλού μπορούμε να τη βάλουμε αυτή τη σως? Αυτή η σως... Όχι, πάμε στο κρέας, ας πούμε. Σωστά ή... Μπορεί να συνδυαστεί με κρέας, με τηγανιτές πατάτες, σε κάποιο σουβλάκι... Με τηγανιτές πατάτες. Ναι, είναι πολύ νόστιμη. Και λιωμένο τυρί από πάνω. Αυτό είναι. Ο τέλειος συνδυασμός. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό. Προσθέσουμε και εδώ πιπέρι και αλατάκι. Το αλάτι το έχεις εγώ. Θα βάλουμε και λίγο λόλαδο γιατί μου αρέσει. Και αυτό ήτανε. Αυτό ήταν. Ανακατεύουμε. Είμαστε έτοιμοι. Αυτή η σως εμένα θα μου ταιριάζει και με τορτίγια, με κοτόπουλο. Είναι ιδανική, δηλαδή και μέσα στη σαλάτα αυτή μπορούμε να προσθέσουμε και κάποιο αλαντικό, κοτόπουλο, μπέικον. Είναι μια σαλάτα που μπορείς να τη συνδυάσεις και να την προσαρμόσεις πολύ εύκολα στα μέτρα σου. Μπορείς κάνετε να... και στην άξα αυτή τη σαλάτα. Όχι, θα την κάνω όμως. Τώρα, που την είδαμε. Σωστά. Και ουσιαστικά τώρα δηλαδή ρίχνουμε τα μακαρόνια. Και τη σως και τελείωσε, αυτό ήταν, ναι. Θα ρίξουμε τη γραβιέρα, να ανακατευτεί μαζί για να πάρει τα αρώματα από τα μυρωδικά μας. Αυτό είναι το πιο ωραίο στάδιο. Πέφτει το τυρί, το τριμμένο. Ωραία. Α, είναι πολύ ωραίο. Και τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σουρώνουμε τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια με τα σουρώνουμε και τέλος. Αυτό δεν κάνουμε λοιπόν κάτι άλλο. Όχι, τίποτα. Ούτε τα καίμε κάτι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ελαφριά. Δεν θέλουμε να την κάνουμε τόσο αργιά. Σουρώνουμε τα μακαρόνια μας. Άφρε, Καλλιόπη. Τι ωραία πράγματα φτιάχνεις μέσα στο μάσο σου. Τι ωραία πράγματα φτιάχνεις και στο breakfast. Ήρεμη, Καλλιόπη. Τα κάνει όλα μεθοδικά. Τα κάνει όλα ωραία. Πολύχρωμα. Ωραία. Αλλά έχουν και λίγο υγρασία, έτσι. Όχι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει τα υπόλοιπα υλικά μέσα, οπότε θα τα απορροφήσει. Ναι. Ανακατεύουμε σε πρώτο χρόνο με τα μυρωδικά μας. Είναι, αν μη τι άλλο, φαίνεται χορταστική πάρα πολύ. Είναι και χορταστική και νόστιμη. Ωραία, και στο τέλος προσθέτουμε τη σως. Βάζουμε τη σως από πάνω. Μην τη φοβάστε τη σως. Όχι. Θα την πηγεί το μακαρόνι. Αυτή είναι μακαρόνι. Η νοστιμία. Ωραία. Και αυτό ήτανε, παιδιά. Ήτανε τόσο απλό, τόσο ωραίο και τόσο υπέροχο. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν όλα μας τελικά μαζί. Έπρεπε να το κάνεις στον Κουτσόπουλο αυτό, θα το εκτιμούσε πάρα πολύ, πιστεύω. Ωραία. Και ξαφνικά όλοι έχουν περικυκλώσει την κουζίνα να φάνε από την υπέροχη μακαρονοσαλάτα της Καλλιόπης. Να, το ωραίο. Είναι ωραίο πιάτο για την καντίνα αυτό, έτσι πως το είπα. Ισχύει, θα είναι. Θα είναι ένα από τα best-seller πιάτα της καντίνας, η σαλάτα. Αν θέλετε να βάλετε σε πιατάκι καλό, διαφορετικά παίρνετε ένα μεγάλο κουτάλι της σούπας, παίρνετε τον μπολ. Λοιπόν. Και μια χαρά, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Καλλιόπη, είσαι υπέροχη, είσαι γλυκύτατη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Υπέροχη μακαρονοσαλάτα από την Καλλιόπη. Μπέζαντε, προχωράμε. Πάμε να παίξουμε. Breakfast Challenge. Έλα, Ελίνα μου πίσω, γιατί εδώ βλέπεις τι σε περιμένει. Ο Γιώργος είναι ήδη στη θέση του, τώρα και η Ελίνα είναι στη θέση της, γιατί ξεκινάει αυτό το απολαυστικό challenge, αυτή η καταπληκτική στιγμή της εβδομάδας. Δείξτε τα χεράκια σας, θέλω να δω, είναι σε ετοιμότητα. Δείξτε τα χέρια σας τώρα. Τα χεράκια αυτά, τι θα πιάσουν άραγε σήμερα, θα αναγνωρίσουν όλα αυτά που θα προσγειωθούν ως διαμαγείας μέσα σε αυτά τα κουτιά που βρίσκονται μπροστά σας. Έξτρα
χαρτιά. Η Τζόρτζια και η Νανά. Η Νανά και η Τζόρτζια είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσουν. Είναι οι δύο συνεργάτηδές σας. Είναι τα κορίτσια που μόλις κλείσετε τα μάτια σας θα φροντίσουν να σας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Κάνουμε το τεστ. 40 δευτερόλεπτα θα έχετε να θυμίσω για να μας πείτε τι είναι αυτό που πιάνετε μέσα στα κουτιά και να το ψιθυρίζετε στο αυτάκι των βοηθών σας. Γιατί, τι κάνεις? Όχι, παιδί μου, φτιάχνω τα μάτια. Ωραία, άστο τώρα για να τις κάνεις. Πόσο είναι? Κλείσε το μάτι στη ζωή. Αυτά πόσο είναι? Δύο. Και αυτά? Τρία. Κλείνουν πονηρά το μάτι, όπως βλέπετε, τα παιδιά μας είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν αυτό το τρομερό παιχνίδι, αυτό το challenge του Breakfast at Star που είναι εδώ για να τους ταλαιπωρεί. Λοιπόν, ξεκινάμε, κορίτσια μου. Βεβαίως. Οπα, δεν θέλω να κάνετε φασαρία, δεν θέλω spoiler. Συγγνώμη, το βάζουμε. 40 δευτερόλεπτα, ξεκινάνε σε πολύ πολύ λίγο, χεράκια σε ετοιμότητα. Να το δώσω. Δώσ' το. Φύγαμε. Βάζουμε. Ναι, ναι. Ξεκινάμε. Ναι, βάλτε το, Ελίνα, μην αργείς. Πιάστε το, παιδιά. Καλά, καλά, Γιώργο. Μέσα, μέσα. Πού είσαι? Το φρικείς ήδη. Οπα. Εύκολο, εύκολο. Πού είσαι? Κολλάει κιόλας αυτό, δεν σχολάει. Η Ελίνα είναι πολύ σίγουρη και πολύ γρήγορη. Οπα. Έχω έρθει πανέτοιμη για όλα. Με αυτοπεποίθηση σήμερα μπαίνει στο ring. Έχουμε κάνει τόσες πρόβες, καλέ. Σιγά που δεν θα τα βρει. Αλήθεια. Τι πρόβες κάνετε? Κάθε φορά που παίζουμε εννοώ. Παίρνω τηλέφωνο το βράδυ και της λέω, μάτεψε τι έχω δίπλα μου. Και κάπως έτσι κάνουμε πρόβες. Ωραία. Έχετε σημειώσει, κορίτσια? Καλέ, έχετε σημειώσει, κορίτσια, λέω. Ναι, ναι, ωραία, λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη περιπέτεια που σας βάζουμε συνέχεια. Τώρα να σας δω, ωραία, τέλεια. Δύσκολο. Καλή επιτυχία. 40 δευτερόλεπτα έχουν αρχίσει. Με κοιτάς και με αυτό το μάτι. Ελίνα, κάνε ένα κουράγιο, κάνε ένα κουράγιο. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας από κοντά. Έχει κάτι έχει μέσα. Προφανώς. Είναι αυτό. Πού είσαι? Πες μου ότι το βρήκες, να τρελαθώ. Δεν ξέρω. Είναι αυτό. Το βρήκες, Ελίνα. Το τηλεφωνόμενο βάζει λιοντάρια. Λιοντάρι είναι. Είστε θαραλέα παιδιά πάντως. Το ζούλι ξέρεις να δεις. Ζούλα. Μήπως να βάλετε πιο βαθιά το χέρι, ρε παιδί μου. Μήπως καταλάβατε καλύτερα. Κάτι όμως. Ρίσκα. Πες το προφανές. Κάτι. Εμένα παιδί. Εδώ είμαι. Ναι, ναι. Τέλος χρόνου, ότι πιάσατε, πιάσατε. Ελπίζω να έχετε γράψει, κορίτσια, αυτό που πιάσανε τα παιδιά μας. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σερβιριστεί το επόμενο. Εγώ άκουσα την Τζο να βοηθάει πάντα. Προϊόν. Δεν βοήθησα. Θα έλεγα. Έλα τώρα. Της είπα, πες μου πριν τελειώσει ο χρόνος. Δεν θέλω τέτοια. Πάμε. Έτοιμοι. Τώρα. Ωραία, λοιπόν, για πάμε 40 δευτερόλεπτα. Α, δεν έχει μπολ. Πιάστε, πιάστε, πιάστε. Βουτύχτε. Όχι. Έλα, έλα, έλα. Είναι δικό σου. Ωραία. Η Ελίνα Παπίλα, παιδιά, έχει έρθει σήμερα. Ωραία. Πολύ δυναμική. Έτσι. Πού είσαι? Γιώργο μου, δεν βλέπεις, δεν θέλω να σε κομπλάρω, αλλά είναι πολύ γρήγορη ήταν σήμερα. Πάρα πολύ. 20 δευτερόλεπτα. Πολύ αποφασιστική. Ήταν πολύ γρήγορη η Ελίνα σε αυτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Σκέψου. Δεν βοηθάμε, παρακαλώ. Ήταν πολύ γρήγορη η Ελίνα σε αυτό. Δεν είναι μόνο γρήγορη. Εγώ τα κάνω για σωστά. Ούτε μυρίζω, ούτε γράφω εκτός χρόνου. Μπράβο, Ελίνα. Σήμερα δεν έχω το κοντρόλ, τα ακούω όλα εγώ. Τι κλέβουνε. Τέλος χρόνου. Δεν κλέβουμε και με αυτό το μάτι. Έχετε γράψει, ελπίζω, αυτό που πιάσατε μόλις τώρα. Βέβαια. Πάμε. Αυτό εγώ τι να το κάνω. Αυτό. Μπορούμε παρακαλώ να βοηθήσουμε. Νανά μου, σήμερα δεν είσαι. Τι σου συμβαίνει? Είναι το νέο μαλλί. Γιατί έχουμε καθυστέρηση? Γιατί είσαι ο Γιώργος. Θα βρίσκεις χωρίς να πασαληφθείς. Κανείς δεν φωνιέται. Γιατί να πασαλευτώ, δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ με αυτές τις μάσκες. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος παθιάζεται σήμερα και το δίνει όλο. Λοιπόν, παιδιά, 40 δευτερόλεπτα περιμένουν. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Έχει επισκεπάσει και πλευρίδα. Βάλτε το να δούμε. Δεν έχει μπολ. Διαφεύγει. Ανάτο. Έλα, Ελίνα, το βρήκες. Ελίνα, το βρήκες. Γιώργο, το βρήκες. Ναι. Το βρήκες. Κομφλέι. Τσάμπα ήρθα. Όχι, Αντέλα, έλα, έλα. Σταφτάκι, σταφτάκι, συντηρήστε. Έλα. Έλα, ωραίο αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος το έχει δώσει. Ελίνα, μου έχεις λιγότερο από 10 δεύτερα. Το
τελειώσει. Θα αλλάξουμε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα και με αυτή την υπόθεση. Αυτό πρέπει να ταιριάζει μεγάλα. Τέλος χρόνου. Κάνουμε και μπλόφες. Κάνουν μπλόφες. Το έχετε εξελίξει, βλέπω το παιχνίδι. Εγώ δεν καταλαβαίνω από μπλόφες. Νομίζω ότι είμαι σε όλα μέχρι τώρα σωστή. Είσαι, είσαι. Το βρήκες λοιπόν, όλα, όλα τα έχω βρει. Ελπίζω να συνεχιστεί όλο αυτό και στο επόμενο. Κάτσε λίγο τώρα εδώ πέρα. Είναι λίγο προϊόν. Τι έχω κάνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που είναι, είναι μπροστά σα. Καθαρίστε χεράκια. Ναι. Πάμε σε αυτό δεν λέρωσε που είχαμε τώρα. Είσαι αυτολερώθηκες. Δεν ξέρω. Τι ήταν, Ελίνα. Δείξτε μου λίγο τα χεράκια σα και δύο. Για δείξτε μου λίγο τα χεράκια. Κάποιος λέει το μυρίζει. Τέλεια, τέλεια. Βουτήχτε. 40 δευτερόλεπτα τα δίνω. Τι έχουν τα χέρια. Α, ήτανε. Έχει φύγει ο χρόνος. Τώρα σου ήρθε. Ναι. Τώρα είναι αργά. Είναι αυτό ρε παιδιά. Α, βγάζει και υγρό αυτό. Του βρήκες μάνι-μάνι. Άκου λίγο τι παίζει ο Τριφανόπουλος. Να μην βοηθάς. Δεν βοηθάω. Σε άκουσα. Πρέπει να αποβληθούν το παιχνίδι. Ναι. Πρώτα απ' όλα η Ηλιοπούλου. Συγγνώμη, είπε, άκου τι παίζει ο Τριφανόπουλος. Είναι κατευθυντικό αυτό. Εσύ που τη λες, πες μου κάτι ομό, σου είπε κανείς κάτι. Το αφηγητικό. Ομό. Έτσι σου λέγε. Εμείς γράψαμε. Το έχουμε, έχουμε σημειώσει τι ήταν αυτό. Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, σαν να τελείωσε, μη σας πω ήδη. Οπό. Και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο. Παιδιά, αυτό. Το τελευταίο αυτό. Πάρα πολύ το τελευταίο είναι το πιο δύσκολο, Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνει το επίπεδο όσο προχωράμε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε 40 δεύτερα. Χεράκια μέσα. Σοφιάστο. Χαρά στο κουράγιο σας, έχετε θάρρος. Γιατί το λες αυτό? Όχι. Πιάσε και το υγρό του. Το χέρι μέσα έχω βάλει. Τι πιάσει το υγρό του. Να βοηθάς. Καλά σου λέει. Δεν τα λέω στο αυτή, Ελίνα. Πιάσε το υγρό του. Τι διαλύσει, ρε Γιώργο. Για πες 10 δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Μην το... Λιγότερα από 6 δευτερά έχουν μείνει. Σημειώσατε, ελπίζω. Δεν θα δώσω δεύτερη ευκαιρία. Θα είμαι πολύ σκληρό σήμερα. Τέλος χρόνου. Τέλος του challenge. Καθαρίστε τα χέρια σας. Μην πάτε και για ένα ντουζάκι, μη σας πω. Αυτό τι είναι. Τώρα θα μάθεις. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα-ένα τι έχουμε κάνει, τι έχουμε σημειώσει, τι καταλάβατε τέλος πάντων. Έτοιμοι? Ναι. Ξεκινάω με την Τζόρτζια που θα μας πει τι πιστεύει η Ελίνα ότι έπιασε πρώτο. Η Ελίνα μας δελεάζει λέγοντας I love you, λέγοντας το πρώτο ψεύτικα νύχια. Ψεύτικα νύχια το πρώτο, Νανάμο, Γιώργος τι λέει. Εμείς απαντούμε we love you too και λέμε και εμείς ψεύτικα νύχια. Ψεύτικα νύχια και δύο παιδιά και το βρήκατε. Μπράβο σας. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο, τι ήταν άραγε. Πεπώνει γράφω εδώ. Πεπώνει, πέσατε σε αυτή την παγίδα λοιπόν. Εμείς κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια, χα χα χα. Ήτανε παπάγια, λυπάμαι πολύ. Χάσατε και δύο. Παπάγια ήταν. Άρα τι κερδίσαμε. Στο τρίτο γράψαμε τύρο καυτερή ρε παιδιά, τι άλλο. Τέλος. Ναι. Και εμείς τελικά γράψαμε. Ναι, ένα χειροκρότημα στην τυροκαυτερή που ήταν μαζί μας. Πρέπει να το πάρω διπλό εγώ το πότο της τυροκαυτερής. Γιατί το έχω πει τόσες φορές. Εσύ, συγγνώμη λίγο. Έχεις βρει τι έχεις βρει. Κοίτα το δικό μου το κουτί και το δικό σου είναι ανέγκυχτο. Πώς γίνεται εγώ να μην δεν τα βρίσκω. Δεν το χάλασε για να το φάμε μετά. Όχι, παιδιά, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την εκπομπή μας. Η τυροκαυτερή ήρθε επιτέλους στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε με αγάπη. Τι να ήταν άραγε το τέταρτο. Το τέταρτο είναι παξιμάδι. Καρβουνό. Καρβουνό. Αλίμονο. Ναι, ήταν κάρβουνο, ρε παιδί μου. Βέβαια, δεν θα καταλάβει ο Γιώργος το κάρβουνο. Έχεις ψήσει ποτέ. Συνέχεια, πώς συνεχίστηκε το μενού. Εμείς στο νούμερο 5 γράψαμε καλαμπόκι. Mm-hmm. Απόδειξη εδώ. Και εμείς, γιατί οι κοτούλες. Οι κοτούλες βοηθήσανε, ναι, παιδιά. Σε αυτό βοήθησαν οι κοτούλες. Ήτανε καλαμπόκι, πράγματι. Και τι να ήταν άραγε το τελευταίο. Είναι ένα γλυκό σικαλάκι. Γλυκό του κουταλιού. Εμείς γλυκό του κουταλιού. Σήκω. Ήτανε γλυκό του κουταλιού, σικαλά. Καρδάκι δεν είναι, ρε παιδιά, το τελευταίο. Κέρδισε ο Γιώργος, βεβαίως. Μπορώ να μιλήσω. Όχι. Μπορώ, λοιπόν. Ο Τριφωνόπουλος έβαλε τραγούδι κατευθυντικό για το καλαμπόκι. Είπα σε αυτό. Μισό λεπτό. Θέλω να μιλήσω. Η Νανά έλεγε πιάσε το υγρό και έγραψε και εκτός χρόνου. Λοιπόν. Εγώ ξέρω να χάνω. Αλλά δεν μίλησα καθόλου. Και απλά έλεγα στην Τζόρτζια τι να γράφει. Τι λες τώρα που δεν λερώθηκες πουθενά και βρήκες 5 υλικά. Τι λέει, λοιπόν, τι θα γράψει. Break. Break. Πάμε. Πάμε. Break, ερχόμαστε με Άση, παιδιά. Άντε. Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε έχω συντροφιά μου, κορυφή μου.
στις 11 και 4 η Άση Μπίλιου κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις κάθε ζωδίου για τον μήνα Ιούλιο. Σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχουμε μηνιαίες προβλέψεις γιατί αύριο έχουμε πρωτομηνιά. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Όντως λοιπόν είπαμε ότι σήμερα να έτσι πούμε κάποια πράγματα για το μήνα που ξεκινά από αύριο, ώστε αύριο να κάνουμε έτσι ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο Σαββατοκύριακο που έχει ιδιαίτερες όψεις, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που νομίζω ότι το πιο έτσι σημαντικό, η λέξη κλειδί, είναι ανατροπή, αλλαγή, αλλαγές στα σχέδια, αλλαγές γενικότερα που μπορεί να μην τις περιμένουμε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική όψη. Βεβαίως είναι στο τέλος του μήνα, αλλά από την αρχή του μήνα αρχίζουν να συγκλίνουν ο ουρανός με το κάρμα, με το βόρειο δεσμό της Σελήνης. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος Ιουλίου, αυτό το στοιχείο που σας λέω, του απρόβλεπτου, της έκπληξης, αυτό που δεν περιμένεις, το κεραυνοβόλο, που δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Όχι. Έτσι μην το βάλουμε στο μυαλό μας. Αν είσαι έτοιμος, όχι. Αρνητικό. Λοιπόν, για να είναι κεραυνοβόλο δεν είσαι έτοιμος. Ναι. Είναι ξαφνικό. Λοιπόν, είναι ξαφνικό. Άρα πρέπει να προετοιμαστείς ψυχολογικά ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και μία εξέλιξη που δεν την περίμενα, βρε αδερφέ. Άρα αυτό μόνο μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Επίσης, μπορείς να ελέγξεις τους άλλους. Όχι. Όχι. Μπορείς να ελέγξεις τις συνθήκες. Όχι. Όχι. Τι μπορείς να ελέγξεις μόνο. Τίποτα. Τον εαυτό σου. Μέχρι εκεί και αν. Μέχρι εκεί και αν, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, με αυτήν την έννοια του να προετοιμαστείς για μια αλλαγή, ναι, δεν προετοιμαζόμαστε, δεν είναι κάτι. Ειδικά όταν είναι μια ανατροπή, όταν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο της έκπληξης μέσα σε αυτόν τον μήνα, που ξαναλέω ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Ιουλίου, γίνεται ακόμη πιο έντονο. Τα σημεία κλειδιά του Ιουλίου είναι, βασικά θα σας πω ποια είναι έτσι δύο πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή. Το ένα είναι αυτό που θα συμβεί το Σαββατοκύριακο, που έχουμε μία όψη αρκετά απαιτητική, είναι ο Άρης με τον Πλούτονα σε τετράγωνο και παράλληλα ο Ερμής με τον Ποσειδώνα σε τετράγωνο. Αυτά θα τα αναλύσω αύριο διεξοδικά. Όμως αυτές οι όψεις αφορούν κυρίως τα τρίτα δεκαήμερα των ζωδίων. Εσείς δηλαδή που έχετε γεννηθεί στα τρίτα δεκαήμερα όλων των ζωδίων, ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί στο ξεκίνημα του μήνα. Ξεκινά λίγο επεισοδιακά ο Ιούλιος. Υπάρχει μία πανσέλινο στις 13 του μηνός, 13 Ιουλίου. Είναι μία πανσέλινο που γενικώς μπορεί να φέρει περισσότερη ασυνεννοησία ή μπορεί να φέρει οριστικές ρήξεις σε καταστάσεις, σε σχέσεις, σε συνεργασίες. Αυτό είναι ένα σημείο επίσης καμπής. Αλλά κάτι τελειώνει για να δώσει τη θέση του σε κάτι καινούριο. Υπάρχει αυτό. Και υπάρχει μια πολύ ωραία νέα σελήνη στις 28 Ιουλίου. Είναι μια νέα σελήνη στο Λέοντα. Κάνει και τρίγωνο με το Δία. Που αυτό που σας είπα πριν, αν κάτι τελειώσει λοιπόν μέσα στον Ιούλιο, μπορούμε στη θέση του να βάλουμε κάτι καινούριο και πιο πολλά υποσχόμενο. Και κάτι που μπορεί να μας ενθουσιάσει περισσότερο στο τέλος του μήνα, εκεί που έρχονται και τα ξαφνικά. Γεμάτος μήνας, είναι πολύ γεμάτος μήνας. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Έχουμε αρκετές πλανητικές αλλαγές. Ήδη από τη Δευτέρα, μάλλον από την Τρίτη, 5 του μηνός, έχουμε δύο αλλαγές την ίδια μέρα. Ο Άρης φεύγει από τον Κριό και μπαίνει στον Ταύρο. Θα μείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου στο ζώδιο του Ταύρου. Και θα είναι πιο απαιτητικό αυτό το διάστημα 5 Ιουλίου με 20 Αυγούστου για τα σταθερά ζώδια. Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Απαιτητικό, παραγωγικό μεν, δηλαδή με εξελίξεις, αυτό εννοώ, απλά είναι, έχει μια κούραση όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, την ίδια μέρα ο Ερμής περνά στον καρκίνο. Άρα με κάποιο τρόπο μας κάνει έτσι να αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που νιώθουμε, να θέλουμε να τα εκφράσουμε. Αποκτά ένα, ας πούμε, λίγο έτσι πιο συναισθηματικό τόνο η επικοινωνία.
Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και μέχρι τις 5 του μηνός έχουμε τον Ερμή στους διδύμους, είναι τα γεγονότα, είναι οι πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας συναισθηματισμός. Όταν θα μπει ο Ερμής στον καρκίνο, ο τρόπος που μιλάμε, αυτά που λέμε, θα έχουν κάτι λίγο έτσι πιο συναισθηματικό. Έχουμε την Αφροδίτη μέχρι τις 18 στους διδύμους, που ευνοεί τα ζώδια του αέρα, διδύμους, ζυγούς, υδροχώους, και έχουμε μετά τις 18 την Αφροδίτη στο ζώδιο του καρκίνου, ευνοεί τα ζώδια του νερού, καρκίνους, ιχθύς και σκορπιούς. Πάμε να δούμε όμως για τον καθένα ξεχωριστά, για να μην λέω έτσι τώρα και άλλη ώρα τα γενικά, και να πούμε φυσικά ότι ο Ιούλιος, όπως και ο Αύγουστος, θα είναι μήνες με έμφαση στα οικονομικά. Όχι ότι δεν θα είναι το υπόλοιπο της χρονιάς, αλλά γενικώς θα είναι μήνες, ειδικά προς το τέλος Ιουλίου και Αύγουστο, που θα υπάρχει τα θέματα των οικονομικών, της ενέργειας, όλα αυτά, τα θέματα της γεωργίας κτλ. Θα είναι πιο πολύ στην επικαιρότητα για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά λοιπόν, και ξεκινάμε φυσικά από τους κριούς. Κοιτάξτε τώρα, τα θέματα του Ιουλίου. Καταρχάς, μέχρι τις 5 του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι και τη Δευτέρα, υπάρχει αυτό το τετράγωνο του Άρη από το ζώδιό σου με τον Πλούτονα. Θα σας το αναλύσω αύριο διεξοδικά, που μπορεί να σας φέρει σε λίγο πιο έτσι δύσκολη θέση, να ζοριστούν κάποια πράγματα, να πιεστείτε λίγο περισσότερο σε θέματα που αφορούν επαγγελματικά. Γενικώς τα επαγγελματικά είναι ένα από τα κύρια πιάτα του Ιουλίου. Δεν είναι ούτε οι διακοπές, ούτε η διασκέδαση, ούτε η χαλαρότητα. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο και να σας το έλεγα με πολύ χαρά. Με κάποιο τρόπο λοιπόν θα σας απασχολήσουν πρακτικά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά σας. Θεωρώ όμως ότι ο Ιούλιος μπορεί να σας δώσει σε αυτόν τον τομέα, ενώ ο Αύγουστος παίρνει περισσότερο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας, είτε αυτό σημαίνει να αιτηθώ μια αύξηση, είτε σημαίνει να ψαχτώ πώς μπορώ να βρω μια δουλειά που να μου δίνει ένα καλύτερο εισόδημα, ή να κάνω και κάτι παράλληλα, ή να εκμεταλλευτώ ίσως ένα ταλέντο ή κάποιο πόρο που έχω για να βγάλω κάποια λεφτά. Τον Ιούλιο λοιπόν πιέστε όσο μπορείτε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, πιο εύκολα μπορεί να έρθει το χρήμα στην τσέπη, ενώ τον Αύγουστο βγαίνει πιο εύκολα το χρήμα από την τσέπη, γιατί θα υπάρχουν και περισσότερα έξοδα. Είναι ένας μήνας που γενικά θα εστιαστείτε περισσότερο στις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, και υπάρχει μία πανσέλινος εκεί στις 13 του μηνός, που η γεννημένη στο τρίτο δεκαήμερο ενδεχομένως να υπάρχει μία ανατροπή, μία ρήξη, μία κατάσταση έντασης σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της δουλειάς, με κάποιους συνεργάτες ή με προϊσταμένους ανθρώπους που έχουν λόγο για τη δουλειά σας. Θα προσέξετε λοιπόν από τις 11 μέχρι τις 14 Ιουλίου, αυτό είναι για μένα το σως διάστημα. Για τους κριούς θα προσέξετε λίγο παραπάνω. Αν δεν θέλετε να φτάσει μια κατάσταση στο τέλος, κοιτάξτε να αποφύγετε εκείνες τις μέρες την πίεση, τις διεκδικήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο διεκδικείτε, να είναι λίγο πιο χαλαρός, λίγο πιο διπλωματικός, γιατί ξαναλέω, μπορεί πιο εύκολα να επέλθει εκεί μια ρήξη. Στο γενικό ο Ιούλιος δεν θα έλεγα ότι θα σας βασανίσει. Υπάρχουν δύο σημεία. Είναι τώρα μέχρι τις 5 και είναι και κοντά στις 13. Το υπόλοιπο του Ιουλίου είναι μια χαρά για το δικό σας ζώδιο. Και σε επίπεδο προσωπικό και σε επίπεδο οικονομικό, ξαναλέω, μπορεί να έχει και κέρδος. Πάμε να δούμε Ταύρους. Αλλάζουν τα ζητήματα μέσα στον Ιούλιο, και αλλάζουν γιατί 5 του μήνα έρχεται ο Άρης στο ζώδιό σας. Θα έρθει ο Άρης στο ζώδιό σας, θα μείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Θα είναι ένα πιεστικό διάστημα, δεν είναι ένα χαλαρό καλοκαίρι το φετινό. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσετε να πάτε, ας πούμε, μερικές μέρες διακοπές, δεν θα περάσετε καλά, γιατί με κοιτάει και είναι ανάλογο στραβά τώρα, αλλά τι να κάνω κι εγώ, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Λοιπόν, είναι ένα διάστημα που με κάποιο τρόπο δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία, περισσότερο άγχος, περισσότερη αγωνία για τις εξελίξεις της ζωής σας, που μπορεί να σχετίζονται κυρίως με επαγγελματικά ζητήματα. Βέβαια, ο Άρης από την άλλη πλευρά σας δίνει και ένα δυναμισμό. Σας δίνει και την ενέργεια αυτή και το θάρρος και την αποφασιστικότητα να πάρετε πρωτοβουλίες, να κυνηγήσετε τα πράγματα, και νομίζω ότι μπορεί να πάει καλά αυτό.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αλλαγές στα σχέδιά σας, δηλαδή πράγματα τα οποία θεωρούσατε δεδομένα μέσα στον Ιούνιο, με κάποιο τρόπο να ανατραπούν τον Ιούλιο. Υπάρχει αυτό η αίσθηση των αλλαγών και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Ιουλίου, αυτό ειδικά για τους γεννημένους στο δεύτερο δεκαήμερο, μπορεί να είναι και πιο έντονο, γιατί είναι ο ουρανός πάνω στο κάρμα. Άρα μπορεί να υπάρχει μία αλλαγή μέσα στον Ιούλιο, η οποία να είναι καθοριστική για την κατεύθυνση της ζωής σας γενικότερα. Είτε γνωρίσετε έναν άνθρωπο, είτε μπορεί να είναι μία πρόταση που μπορεί να σας γίνει, κάτι που έρχεται ξαφνικά και δεν το περιμένατε και μπορεί να σας δώσει, να διαφοροποιήσει τα δεδομένα, να τροποποιήσει γενικώς την καθημερινότητά σας, αλλά αυτό δεν το λέω απαραίτητα για κακό εγώ. Έτσι, ίσα-ίσα το λέω ότι μπορεί να έρθει και να είναι και μια χαρά καλό. Γενικά θα κουραστείτε περισσότερο μέσα στον Ιούλιο και στην καθημερινότητα της δουλειάς. Πρέπει να προσέχετε και θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Έχουμε πει ότι όταν είναι ο Άρης στο ζώδιό μας προσέχουμε ιώσεις, αλλεργίες, μικροατυχήματα, όλα αυτά. Δεν είμαστε παρορμητικοί και βιαστικοί όσο μπορούμε. Πολύ καλά μπορεί να εξελιχθούν τα προσωπικά ζητήματα, κυρίως μετά τις 18 του μηνός. Εκεί μπορεί να παίξουν και νέες νοημίες, φλερτ κτλ. Πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, ο Άρης περνά σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που είναι πιο... εγκλωβίζεται λίγο, είναι μέσα στο 12ο οίκο, που σημαίνει περισσότερο στρες, αλλά είναι αυτό το ψυχολογικό, είναι αυτή η κούραση σε ψυχολογικό επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητα ένας πολύ απαιτητικός μήνας σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα που έχετε στην καθημερινότητά σας, αλλά είναι κάτι που σας τρώει εσωτερικά, μια αγωνία γενικότερη για το πώς εξελίσσονται κάποιες καταστάσεις. Ο Άρης λοιπόν στο 12ο μπορεί να δημιουργεί και μια πιο παρασκηνιακή κατάσταση στη ζωή σας. Μπορεί να υπάρχει μυστική δράση, μπορεί να προετοιμάζεστε ίσως για κάτι. Αν θέλετε, ας πούμε, να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στην καινούρια έτσι, σχολική σεζόν, να το πω, ή τηλεοπτική σεζόν, που ξεκινάει πάντα το Σεπτέμβρη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε μια προετοιμασία για κάτι καινούριο, ενδεχομένως να χρειαστεί να κουραστείτε λίγο περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι. Και ναι, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν θα μπορέσετε να ξεκλέψετε κάποιες μέρες για να πάτε διακοπές. Μια χαρά μπορείτε να το κάνετε αυτό. Απλά λέω ότι θα είναι και ένα καλοκαίρι που έχει το στοιχείο της προετοιμασίας για το καινούριο που έρχεται. Και το καινούριο θα έρθει όταν θα μπει ο Άρης στο δικό σας ζώδιο μετά τις 20 Αυγούστου δηλαδή. Θετικός ο Ιούλιος μέχρι τις 18 σε θέματα ερωτικά. Θεωρώ ότι μετά μπορεί να σας δώσει και σε οικονομικό επίπεδο. Γενικά δεν θα έλεγα ότι είναι ένας δύσκολος μήνας για σας ή τόσο τέλος πάντων απαιτητικός όσο μπορεί να είναι για άλλα ζώδια. Ξαναλέω όμως, θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με θέματα που αφορούν υγεία, φυσική κατάσταση, γιατί ο Άρης είναι στα μετόπισθεν του οροσκοπίου σας, άρα σας δημιουργείται και το στρες πολλές φορές, σωματοποιείτε. Αυτό θα προσέξετε πιο πολύ και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι είναι μια χαρά μήνας, μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να δούμε καρκίνους. Για τους καρκίνους θεωρώ ότι τα πιο δύσκολα έτσι, σημεία του μήνα είναι μέχρι τις 5 του μηνός. Ουσιαστικά δηλαδή αυτές εδώ πέρα οι μέρες, ειδικά για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο, που φαίνεται ότι υπάρχει ένας πιεστικός παράγοντας ενδεχομένως είτε στην καριέρα, στη δουλειά, είτε σε ό,τι έχει να κάνει και με θέματα οικογενειακά, και υπάρχει και μία πανσέληνο στις 13 που είναι απέναντί σας στον εγώ καιρό και που μπορεί να φέρει το τέλος ή να φέρει μία ας πούμε ένταση μεγαλύτερη σε μία σχέση. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι προσωπική, μπορεί να είναι και επαγγελματική. Είναι μέρες από τις 11 μέχρι τις 14 με αρκετή ασυνεννοησία, γιατί θα είναι ο Ερμής στο ζώδιό σας απέναντι από το φεγγάρι αυτό και σε σύνοδο με τον Πλούτονα η Πανσέληνος. Άρα μπορεί ουσιαστικά να μπαίνετε στη διαδικασία να ολοκληρώσετε ή να ολοκληρώνετε και από μόνη της, να έχει πάρει το δρόμο της δηλαδή μία κατάσταση στην προσωπική σας ζωή ή ακόμα και στην επαγγελματική σας ζωή, αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Βέβαια, στην πορεία του, ο Ιούλιος έχει πιο ευχάριστα μηνύματα για σας. Μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Αυτό αμέσως θα διευκολύνει και την προσωπική σας ζωή. Θα διευκολύνει γενικότερα και την, πώς το λένε, πιθανότητα να κάνετε διακοπές ή γενικότερα να περάσετε λίγο πιο ξένιαστα, λίγο πιο ανέμελα μετά τις 18 του μηνός και μπορεί και η νέα σελήνη στο τέλος του μήνα να φέρει και κάτι θετικό στα οικονομικό-επαγγελματικά σας. Ειδικά αν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο. Σε όλη τη διάρκεια του μήνα, από τις 5 και μετά και μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα υπάρχει έμφαση στη συλλογική δουλειά, στους φίλους, στους νέους στόχους και θα έχετε και στήριξη από τον Άρη στον Ταύρο. Πάμε να δούμε Λέοντες.
Είναι το δεύτερο ζώδιο που καλώς ή κακώς θα έχει ένα πιο απαιτητικό Ιούλιο. Και αυτό γιατί, είπαμε ότι ο Άρης είναι με κάποιο τρόπο ρυθμιστής στην καθημερινότητά μας, στις δράσεις μας, των αποφάσεών μας και είναι και ο πλανήτης που πολλές φορές ενεργοποιεί εκλήψεις, αυτές που πέρασαν δηλαδή, κτλ. Άρα για εσάς τους λέοντες, ναι, ο μήνας Ιούλιος είναι ένας μήνας που μπορεί να έχει αλλαγές, να έχει ανατροπές των σχεδίων ή μπορεί να έχει καινούρια δεδομένα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά. Ο Ιούλιος είναι αυτό που λέμε όλα για την καριέρα, με απαιτήσεις, με περισσότερες ευθύνες για κάποιους, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Για καλό το κάνετε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα σας, θα είναι μια κατάσταση δυσάρεστη για εσάς. Ναι, μπορεί να κουραστείτε, αλλά από την άλλη πλευρά έχετε να εισπράτετε κιόλας. Λοιπόν, και σε επίπεδο αναγνώρισης της δουλειάς σας, αλλά μπορεί να είναι και οικονομικό το όφελος. Σε γενικές γραμμές είναι ένας μήνας που έχει ένταση. Θα πρέπει να προσέξετε στις σχέσεις σας και τις προσωπικές και τις επαγγελματικές, γιατί μπορεί τα πράγματα να φτάνουν κάποιες στιγμές σε ένα έτσι δύσκολο σημείο. Η Πανσέληνος στις 13 για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο μπορεί να δείξει την ολοκλήρωση ενός κύκλου εργασιών. Μπορεί να το γνωρίζετε όμως ότι μία δουλειά τελειώνει κοντά στις 13 Ιουλίου. Μπορεί να υπάρχουν εκεί όμως, αν δεν συμβαίνει αυτό το σενάριο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με συνεργάτες, με ανθρώπους που μπορεί να δουλεύετε μαζί, τέλος πάντων με τους πελάτες σας, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαρτάται και τι δουλειά κάνετε. Θα προσέξετε πιο πολύ λοιπόν τις εργασιακές σχέσεις 11 με 14 του μηνός και θα προσέξετε και θέματα υγείας αν είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο. Το τέλος του μήνα έρχεται με μια νέα σελήνη στα γενέθλιά σας στις 28 Ιουλίου. Μια πολύ ωραία νέα σελήνη σε τρίγωνο με το Δία. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ένα ταξίδι, θα μπορούσε να σημαίνει την έναρξη των διακοπών, θα μπορούσε να σημαίνει επίσης και ότι κάτι πηγαίνει πολύ καλά σε ένα μελλοντικό στόχο που έχετε επαγγελματικά, σε θέματα σπουδών. Κάτι καλό, τέλος πάντων, τυχερό έρχεται εκεί, μπορεί και σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, το ότι θα μπει ο Άρης στον Ταύρο, μόνο καλό νέο μπορεί να είναι για σας. Είναι σαν ένα ζώδιο γήινο, πρακτικό, όπως είναι το δικό σας. Θα σας βοηθήσει να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, θα αυξήσει τις φιλοδοξίες σας. Όμως, όλο αυτό έρχεται με μία βοήθεια, δηλαδή, γι' αυτό θα σας πρότεινα, αν έχετε να κάνετε σοβαρές συζητήσεις, αν έχετε να διεκδικήσετε κάτι και θέλετε να έχετε ένα πιο ευνοϊκό διάστημα, είναι προτιμότερο να τα αφήσετε μετά τις 5 Ιουλίου, από την Τρίτη και μετά δηλαδή. Μην το πιέσετε τώρα αυτές τις μέρες, δεν είναι και πολύ, πώς το λένε, καλές μέρες αυτές για πιέσεις. Μετά τις 5 Ιουλίου λοιπόν, προσπαθήστε έτσι, είτε σε θέματα που αφορούν νομικές υποθέσεις, είτε σε θέματα που αφορούν επαγγελματικά, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια ή με θέματα σπουδών, μπορεί να πάνε καλύτερα τα πράγματα για σας μετά από αυτή την ημερομηνία και κοιτάξτε να επιλύσετε ζητήματα που αφορούν αυτά που σας είπα μέσα στον Ιούλιο. Μην τα αφήσετε για τον Αύγουστο δηλαδή, γιατί εκεί θα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι, ότι στα επαγγελματικά μέχρι τις 18 Ιουλίου έχετε την Αφροδίτη στον τομέα της καριέρας. Αυτό σας κάνει πιο ορατούς στον χώρο που δραστηριοποιείστε και αυτό είναι πολύ καλό για να σας προσέξουν και ενδεχομένως να λάβετε και μία πρόταση. Και μετά τις 22 Ιουλίου βρείτε και λίγο χρόνο να ξεκουράζεστε, να κάνετε διακοπές, να χαλαρώνετε, τέλος πάντων για να είστε σε μια πιο άνετη κατάσταση. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, τα πιο απαιτητικά διαστήματα του Ιουλίου και αυτά που θέλουν προσοχή, ειδικά για τους γεννημένους τρίτο δεκαήμερο, κάνω ειδική μνήμα στο τρίτο δεκαήμερο γιατί αυτό πιέζεται περισσότερο, είναι το άμεσο, δηλαδή μέχρι τις 5 του μήνα, που ο Άρης δημιουργεί αυτή την όψη με τον Πλούτονα. Και στις 13 του μηνός που έχουμε την Πανσέληνο, άρα από 11 μέχρι 14, είναι τα πιο πιεστικά διαστήματα του Ιουλίου και σε αυτά που θα πρέπει να κάνετε χρήση αλόγιστη της διπλωματίας και της γοητείας σας για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα χωρίς να υπάρχει, μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας χρυσώσω το χάπι. Σε αυτά τα διαστήματα μπορεί να υπάρχουν ασυμφωνίες, να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, είτε σε θέματα επαγγελματικά, είτε σε θέματα σπιτιού και οικογενειακά. Θα προσέξετε τέλος πάντων να μην τα φτάσετε σε οριακό σημείο τα πράγματα, αν δεν θέλουν να φτάσετε εκεί. Αν δεν θέλετε να φτάσουν εκεί. Αν θέλετε να φτάσουν εκεί,
ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι γενικότερα τα οικονομικά θα είναι σε έμφαση μέσα στο μήνα αυτό και ειδικά αν κάνετε και ένα επάγγελμα που μπορεί να διαχειρίζεστε οικονομικά άλλων, εσείς μπορεί να πιεστείτε περισσότερο. Πέρα από αυτό όμως, μπορεί να έχει και ένα κέρδος ο Ιούλιος για τα δικά σας οικονομικά, έτσι, για το δικό σας πορτοφόλι. Ψαχτείτε λίγο περισσότερο με διακανονισμούς. Μπορεί βέβαια να είναι και ένα μπόνους, μπορεί να είναι και μια κληρονομιά. Μπορεί να είναι κάτι που έρχεται ξαφνικά που δεν το περιμένατε και αλλάζει τα δεδομένα προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Και για σας ισχύει το ο Ιούλιος βάζει στην τσέπη, ο Αύγουστος βγάζει από την τσέπη. Άρα κάντε τα κουμάντα σας. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Το τρίτο κατά σειρά ζώδιο που είναι στα ζώδια που θα έχουν ένα πιο απαιτητικό μήνα. Είναι ο Σκορπιός. Απαιτητικό δεν σημαίνει απαραίτητα και κακό, σημαίνει όμως ότι υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία για τις εξελίξεις κάποιων πραγμάτων. Η έμφαση είναι στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, γάμος, σχέσεις, συνεργασίες. Εκεί θα βρίσκεται ο Άρης και όταν είναι ο θεός του πολέμου σε αυτόν τον τομέα, καταλαβαίνετε ότι δεν του αρέσει και πολύ η ηρεμία. Δεν τη βρίσκει γενικώς με την ηρεμία, τη βρίσκει με τον πόλεμο, με την ένταση. Λοιπόν, οπότε οι συνθήκες στις σχέσεις, τις σημαντικές, δεν μιλάω τώρα για όλες τις σχέσεις, μιλάω για τις σχέσεις με τον συνεταιρό σας, με τον συνεργάτη σας, με τον σύντροφό σας, με τον σύζυγο τη σύζυγο, με τον κολλητό σας, με έναν άνθρωπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Δεν αφήσει κανένα. Μα γι' αυτό. Λέω σχέσεις. Όλη η γκάμα των σχέσεων που είναι σημαντικές φαίνεται ότι μπορεί να διαταραχτούν μέσα στο μήνα αυτό. Γι' αυτό και θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεστε αυτές τις σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, αν είστε μόνοι-μόνες, ας πούμε, αυτός ο μήνας κάτι φέρνει. Μπορεί να φέρει και νέες νοημίες, δηλαδή ο Άρης δημιουργεί και μια κινητικότητα. Μπορεί να φέρει και νέες προτάσεις. Μην βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά του Άρη. Ο Άρης κινεί τα νήματα. Λοιπόν, άρα, ναι, η προσοχή σας θα είναι εστιασμένη, σχέσεις, συνεργασίες και με την ένταση που μπορεί να υπάρχει, αλλά και με καινούργια δεδομένα, τα οποία μια χαρά μπορεί να σας αρέσουν. Επίσης, είναι ένας μήνας που ειδικά για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο θα μπορούσε να φέρει και μια νέα επαγγελματική πρόταση, μια νέα κατάσταση στα επαγγελματικά, στο τέλος του μήνα, με τη νέα σελήνη στο Λέοντα, ενώ η γεννημένη στο τρίτο δεκαήμερο μπορεί να ολοκληρώνεται κάτι, κοντά στις 13 του μηνός, κοντά στην Πανσέλινο δηλαδή, να τελειώνει κάτι και να ξεκινά κάτι καινούριο σε επαγγελματικό επίπεδο. Πάμε να δούμε τοξότες. Πάμε. Για τους τοξότες. Μπαίνοντας ο Άρης στον Ταύρο, κατευθείαν μας γιώνει στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Ελίνα, δηλαδή γιούχου. Not. Λοιπόν, είναι μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με τη δουλειά και έχει να κάνει και με την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Άρα, μία καλή, ας πούμε, ιδέα για τον Ιούλιο, για τους τοξότες, είναι κοπανηθείτε όλη μέρα σε γυμναστήρια, σε κολυμβητήρια, στη θάλασσα, κάντε σπορ για να βγαίνουν εκεί τα νεύρα, να βγαίνει ο θυμός, να βγαίνει η πίεση και γενικώς γιατί όλο αυτό μπορεί να σας κάνει και πάρα πολύ καλό στην υγεία σας. Ασχοληθείτε γενικά με την υγεία και επίσης αν υπάρχει μία ένδειξη, κάτι που δεν σας αρέσει, μην το γκουγκλάρετε, πηγαίνετε στο γιατρό για να το βρει καλύτερα. Λοιπόν, θέματα λοιπόν υγείας, φυσικής κατάστασης θα σας απασχολήσουν, όπως θα σας απασχολήσουν γενικά και τα επαγγελματικά. Υπάρχει εκεί πέρα το στοιχείο των αλλαγών. Είπαμε ότι ο Ιούλιος είναι μήνας αλλαγών, μπορεί να υπάρχουν ανατροπές, άλλα να περιμένετε, άλλα να σας βρουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι και αρνητικό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχει στο μυαλό σου κάτι ως δεδομένο και ξαφνικά έρχεται κάτι άλλο στη δουλειά που το ανατρέπει, αλλά μπορεί να σ' αρέσει μια χαρά. Η νέα σελήνη είναι εξαιρετικά βοηθητική στο τέλος του μήνα, δηλαδή να το κλείσουμε έτσι και με ένα ευχάριστο νέο για τους τοξότες. Λοιπόν, γιατί τους πήρα λίγο από τα μούτρα. Έρχεται λοιπόν νέα σελήνη, 28 του μηνός. Μπορεί να φέρει όντως κάτι πολύ θετικό, είτε στην προσωπική σας ζωή, είτε στα επαγγελματικά. Στην προσωπική σας ζωή μπορεί να έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν τα ερωτικά, αλλά και τα θέματα των παιδιών. Και στην επαγγελματική σας ζωή μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο μπορεί να μην ξεκινήσει τέλος Ιουλίου, να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, ας πούμε, και να είναι μια χαρά. Άρα, καλά θα είναι τα πράγματα, απλά είπαμε, θα έχει λίγο περισσότερο στρες και θα προσέξετε υγεία και εργασία. Πάμε να δούμε εγώκερους. Για τους εγώκερους, δύο τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να έχετε το νου σας. Ουσιαστικά τα πιο απαιτητικά διαστήματα που είναι για σας μέχρι τις 5 του μηνός, με τον Άρη να κάνει τετράγωνο με τον Πλούτονα, την όψη που θα αναλύσουμε αύριο.
που χρειάζεται προσοχή, κυρίως συγγεννημένη το τρίτο δεκαήμερο. Και θα προσέξετε, γιατί υπάρχει και μία Πανσέλινος που είναι στο ζώδιό σας τις 13 Ιουλίου. Και είναι μία Πανσέλινος η οποία έχει κόντρα με τον Ερμή, είναι απέναντί της ο Ερμής, άρα συνεννοησία. Και σε σύνοδο με τον Πλούτονα, άρα και παιχνίδια δύναμης, παιχνίδια εξουσίας, χειριστικά παιχνίδια, πίεση, ρήξεις. Άρα θα προσέξετε οι γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο και στις σχέσεις τις προσωπικές και στις επαγγελματικές, γιατί μπορεί να διαταραχθούν επικίνδυνα κοντά στις 13 του μηνός, από 11 μέχρι 14. Το υπόλοιπο του Ιουλίου, κυρίως μετά τις 13, είναι πολύ πιο άνετο για σας. Μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στην ερωτική σας ζωή, καθώς η Αφροδίτη περνά στον καρκίνο και θα σας δώσει και την ευκαιρία και σε οικονομικό επίπεδο να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, δεν θεωρώ τον Ιούλιο κακό μήνα, αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι ένας υποστηρικτικός μήνας για σας. Απλά υπάρχουν κάποιες ημέρες από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα και από τις 11 μέχρι τις 14 που θα πρέπει να προσέξετε. Υγεία, σχέσεις, δουλειά. Πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους, είναι το τέταρτο ζώδιο στη σειρά που θα έχουν ένα απαιτητικό Ιούλιο, τέταρτο σταθερό ζώδιο, απαιτητικές οι συνθήκες, είτε στη δουλειά, είτε σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα σπιτιού. Όλα θα πρέπει γενικώς να τα φροντίζετε και να τα προσέχετε, εννοείται με προτεραιότητα στα θέματα φυσικής κατάστασης και υγείας. Μπορεί να είναι τα θέματα άλλων από το οικογενειακό περιβάλλον, τα οποία πιθανώς να σας απασχολούν περισσότερο, έμεσα δηλαδή να επηρεάζεστε εσείς. Μπορεί να έχετε κάποια θέματα που αφορούν το σπίτι ως ακίνητο, κάποιες ρυθμίσεις, κάποιους διακανονισμούς, κάποια γενικώς θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σας, που θα χρειαστεί ίσως να τακτοποιήσετε. Άρα μπορεί να έχετε περισσότερη βαβούρα, περισσότερο τρέξιμο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας μήνας που φέρνει εύνοια στα ερωτικά. Και επίσης μπορεί να φέρει και την πιθανότητα, αν είστε γεννημένοι τον Ιανουάριο, μιας καινούριας νοημίας που θα παίξει καταλυτικό ρόλο είτε σε επίπεδο επαγγελματικό, στο τέλος του μήνα, είτε σε επίπεδο ερωτικό. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ιχθύς, που για τους ιχθύς ο Ιούλιος από τις 5 του μηνός και μετά έχει έμφαση στην επικοινωνία, συζητήσεις, επαφές, γεμάτο το πρόγραμμά σας. Θα έλεγα ότι από πλευράς κούρασης θα έχει κούραση σε νοητικό επίπεδο κυρίως, σε πνευματικό επίπεδο. Θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε, θα χρειαστεί να συμφωνήσετε, να κάνετε ίσως αρκετή δουλειά στην καθημερινότητά σας που μπορεί να εμπεριέχει όλα αυτά, να στείλω mail, να πάρω τηλέφωνα, να δω 5 ανθρώπους, να κάνω 10 επαφές. Έχει όλο αυτό. Μπορεί να έχει και μετακινήσεις. Αυτές οι μετακινήσεις μπορεί να έχουν και επαγγελματικούς λόγους να συμβαίνουν. Μπορεί όμως να είναι και μια χαρά και για αναψυχή. Ειδικά μετά τις 18 Ιουλίου μπορεί να προκύψει και ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι να κάνετε για κάποιους, μπορεί να είναι και η εκκίνηση των διακοπών με την Αφροδίτη στον καρκίνο. Και επίσης έχει και πολύ έντονο ερωτικό στοιχείο εκεί ο Ιούλιος μετά τις 18 με 9 δεδομένα στα ερωτικά για όσους είναι μόνοι μόνες. Πάρα πολύ ωραία. Τροφή για σκέψη λοιπόν με τις μηνιαίες σήμερα προβλέψεις. Και σας έχω και τις ερωτικές στο asimbiliu.gr αν θέλετε να τις διαβάσετε. Super. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Breakfast at Star. Αύριο πάλι στις 9. Η Ζήνα είναι έτοιμη. Αλήθειες με τη Ζήνα, Ζήνα Κουτσελίνα, μέσα τώρα. Να είστε όλοι καλά. Yeah. Φιλιά πολλά.